Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Ξεκινάμε. Τι, χρόνια πολλά, ρε, χρόνια πολλά, ρε, βέβαια. Χρόνια πολλά στην Ελένη, στο Κώστα. Άλλος. Τέλος. Και σε όλες τις εκδοχές. Λένα. Κωνσταντίνος. Ντίνος. Λίνα. Ποιος. Ντίνα. Ντίνα. Άλλο από Ελένη. Έλενα, Λένα. Λενιό. Νίτσα, έλα μην το... Τι λες και τη μεγαλύτερη γιορτή ή όχι. Αγίου Γεωργίου, σε πληθυσμό ρε παιδί μου που να γιορτάζει. Εκεί γιορτάζει ένα όνομα. Εδώ είναι δύο ονόματα. Κάνουμε ένα γκάλωπ. Χρόνια πολλά σε όλους. Όλο και θα έχετε και κάποιον που να γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά εδώ στον Κώστο Βασιλόπουλο. Χρόνια πολλά στον Κωστίτου Τζαρό. Χρόνια πολλά στην Ελένη Τιμπούντου. Και πάντα θα ξεχάσουμε κάποιον, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ξεφτυλιστούμε. Καλημέρα, Στέλη. Καλημέρα. Σιγά, βρε, σιγά. Χάλασα θα σκορπίσεις. Χάλασα την προσπάθειά μου, τη δίαιτα, όλη τη διατροφή μου. Ρε Χρήστο, πες να πει έναν καφέ, ρε, εσύ. Δεν προλάβαινα. Αυτά είναι. Κάθε πρωί εγώ το λέω, πέραν το ναι, σπίτι ναι. Σήμερα δεν, να βάλω μια δουλειά στη Μαριλίζ. Yeah. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πώς καλημέρα. Είσαι, πώς πέρασες. Χρόνια πολλά και έχω και εγώ δικιά μου. Πονάει μέσα σου από τις κούπες που σήκωσες. Oh. Από τα σκυψίματα, τι έγινε, πες. Καλημέρα σε όλες και σε ναι. Όλους. Ναι, ναι, ναι. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Τα είπαμε, εντάξει, τα είπαμε. Πάμε παρακάτω. Να τα πω κι εγώ. Και υπάρχουν και άλλες γιορτές σήμερα που είναι, ας πούμε, νομίζω είναι Βυσσαρίωνος. Δηλαδή. Τώρα να σε λένε Βυσσαρίωνα σήμερα, ειλικρινά, ποιος θα σε θυμηθεί. Ούτε η μάνα σου που λέει ο Καβαδίας δεν σε θυμάται. Ή μάλλον ο Καβαδίας λέει μόνο η μάνα σου σε θυμάται. Εντάξει, κάπως έτσι. Τεράστιο Καβαδίας. Παιδιά, αδέρφια, να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλους. Ήρθε εδώ ο Φρέσκος. Βουδιστές Οθωμανούς. Με όλα τα παραλυπόμενα από τη βάφτιση χρονιάς. Από τη βάφτιση της χρονιάς. Ναι. Και με μπουκαλάκι Μαρία. Έχω μπουκαλάκι Μαρία μέσα. Νερό. Ναι. Πήρες, το είδες το νερό, ε? Βέβαια. Το νερό το είδες. Ήταν απαραίτητο. Με τη ζέστη που επικρατούσε. Να καλημερίσουμε Χρήστο Κιώση. Ναι, ναι. Είναι για ένα πρωινό Δευτέρας μαζί μας. Και να πω, έχεις κάτι να δώσουμε. Να πάει καλά εβδομάδα. Θες να δώσουμε γυαλιά. Τους έχεις και κάτι να άλλο δώσεις. Εσύ. Εντάξει, οκ. Okay, ωραία. Δίνουμε λοιπόν ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα καταστήματα Opticon Express. Ομορφιά, ρε φίλε. Ομορφιά, ρε φίλε. Δες. Όχι, με το χαμόγελο, με ωραία χρώματα. Τι ωραία. Τι η ωραία. Ελένη αυτή. Η Έλενα. Η Έλενα, η Έλενα γιορτάζει. Την ξέχασα, να πω την αλήθεια. Δεν ξεχνιέται ποτέ. Γιατί λείπει, πόσο λείπει, τρεις εβδομάδες. Αυτά είναι. Εκείνος που δεν ξεχνάω, παιδιά, είναι ο Κιώσης. Τα Χριστούγεννα. Έχω πάρει διάφορες ώρες και είναι εδώ όλες τις μέρες. Δει, τον έχω έτσι, πετύχει εδώ πέρα. Ξημερώματα Σάββατο. Μεσάνυχτα Κυριακής. Απόγευμα Τετάρτης. Ξημερώματα. Ναι. Ναι, να πω στην οικογένεια Τσαλτίδη, ναι. Ειδικά στον Χρήσανθο και την Κατερίνα. Βεβαίως. Να χαίρονται την κορούλα τους, την Μαρία. Όλα τους τα παιδιά. Και όλα τους τα παιδιά, το οποίο αγοράκι είναι αμερικανάκι της δεκαετίας του 50, το πλησιέστερο που έχω δει προς αυτά που λατρεύω τα αμερικανάκια της δεκαετίας του 50, το είπα στο ίδιο και στην Κατερίνα, να τους ζήσουνε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Για όλα αυτά που οργάνωσαν, βεβαίως. Βέβαια σε βάρος δικό μου οικονομικά, τέλος πάντων, ωραία, εγώ με την καρδιά μου το λέω. Τι εννοεί. Χρήστο καλό, τέτοιο το περίμενες, πιστεύω ότι το ψιλοπερίμενε, ο Κιώσης το περίμενε, ο οποίος Κιώσης δεν έχει λεφτά να πάρει ξηραφάκι. Είναι αυτή η κατάσταση των ηχοληπτών. Έχει να ξυριστεί ο άνθρωπος, 13 μέρες κλείνει σήμερα. Κατερίνα, Χρήσανθε. Και γενικά η οικογένεια Τσαλτίδη, γνώρισα επιτέλους τον αδερφό τον Χρήστο. Υπέροχοι γονείς των παιδιών, αδερφός της Κατερίνας. Πολύ πολύ ωραίο, ανάλαφρο, αριστοκρατικό, χιωτικό μπουζούκι. Ο Νίκος ο Ορμελιώτης. Άδερφος ήτανε. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Χιωτικό μπουζούκι. Χιωτικό του Μανώλη Χιώτη. Χιωτικό, ανάλαφρο, αριστοκρατικό. Που κυλάει δροσερά, πάρα πάρα πολύ ωραίο. Ήταν όλα άψογα,
Μετά τη βραδιά της Eurovision ήταν η επόμενη γουρουνιά που έχω κάνει και χάλασα την διατροφή μου και την προσπάθεια που κάνω εδώ και ένα μήνα. Είναι και Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα, είναι γενικά είναι αυτό λίγο το διήμερο. Μοναδικό μελανό σημείο της χθεσινής ημέρας, τα τέσσερα τραγούδια τα οποία σκότωσε, τα οποία τραγούδησε ο Χρύσανθος. Τέσσερα ήταν. Πόσα είπε. Δύο δεν είπε. Όχι ρε. Ξεκινάει λέει το... Το έχουμε σε βίντεο αυτό. Τρία ήταν σίγουρα. Τρία. Τρία ήταν σίγουρο. Το ένα είναι, από ό,τι έχω μάθει, ήδη έχει κινηθεί νομικά η οικογένεια του Γιάννη Τεπουλόπουλου. Για το άγαλμα. Και ο Μίμης Πλέσσας για το άγαλμα. Χρήστο, αν σου δώσει να το βάλεις, μην το βάλεις ποτέ, έτσι. Δηλαδή, πες, προτιμώ να χάσω τη δουλειά μου, να με πετάξει έξω ο Λίμπερο, να... Okay, δεν είναι. Κανονικά, ας πούμε, στο άγαλμα. Ρε φίλοι, και λατρεύω Μίμη Πλέσσα. Είδε μικρόφωνο και ήθελα να το πάρει. Λατρεύω Γιάννη Πουλόπουλο. Τεράστιος Γιάννης Πουλόπουλος. Με τα μικρόφωνα. Ναι. Άμα δει μικρόφωνο. Δεν όχι, τον χάρηκα. Είχαμε και ένα σημείο άκρα του φασισμού. Όταν οι ρεπόρτερς του Άρη πήγαν να αποχωρήσουν και τους γύρισε πίσω για να τον ακούσουν πρώτα να τραγουδάει και μετά να φύγουν. Δηλαδή. Τέλος πάντων, εκεί λίγο. Μα αφού έπαιζε ο Άρης. Ντράπηκα. Τι τους γύρισε πίσω, το είδες. Ερχόμαστε. Ναι. Του είπα φεύγουνε και τους γυρίζει πίσω. Ναι. ρε, τι έχει ωραία. Πολλά παραλυπόμενα, έχει πολλά. Έχει Χρήστο, ναι. Ο αθεόφοβος που έχουμε δίπλα μας, ο αθεόφοβος με όλη τη σημασία της λέξης. Τι, γιατί σε πήραξε, τι έκανα. Ο Πάτερ είχε ένα πρόβλημα στη βάφτιση με το μικρόφωνο, καταρχάς, δεν λειτουργούσε. Και δεν ακούγονταν καλά και η φωνή, δηλαδή δεν είχε καλό ηχητικό αποτέλεσμα. Θα σου πω ότι ο Πάτερ. Φόλα Πάοκ. Μα του συστήνει ο Χρυσάνθος. Εγώ έφτασα πολύ νωρίς εκεί. Με τον Σωτήρη, το δασκαλάκι και την οικογένειά του. Φτάσαμε πάρα πολύ νωρίς. Τι υπέρο άνθρωπος. Μα λέει από εδώ Πάοκ, τσι, άρρωστο. Χρήστο. Δεν του έμεινε φωνή από τον τελικό. Από τον τελικό. Αυτό ο παπά έκλεισε η φωνή του από τον τελικό. Έλα ρε Ελένη, έλα μέσα μάτια μου. Έλα, κλαίω, Ελένη μου, ψυχή μου, χρόνια πολλά και καλά. Γιατί, το χέρι της φίλης, η Βασίλισσα. Χρόνια πολλά, Ελένη, χρόνια πολλά. Πόσα κλείνεις. Κάθε ευτυχία, μάτια μου, να είσαι καλά. Πόσα κλείνεις. Εντάξει τώρα. Εσύ είστε 31, 31 και έγεσαι μετά, ναι. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Συγγνώμη, πέρα την πλάκα, είσαι 31. Δεν σου φαίνεται. Πες, πέρα τα κλασικά μην ξέρεις. Γιατί δεν κάναμε ένα live commentary το Σάββατο, την ώρα του γάμου Μαξιγής. Αυτό... Που δεν ξέραμε στο κανάλι, μην πούμε όνομα το... Ναι, ανατριχίλα. Ανατριχίλα, μπράβο, ρε Ελένη. Φίλε, μεγάλα γεγονότα είχαμε το Σαββατοκύριακο. Ποιο είναι ο Ίντρις? Από το Σουτς, τι είναι. Μεγάλα γεγονότα είχαμε. Να πω κάτι για τον Βαθύλακο και τον Άγιο Θανάσιο. Είναι σίγουρα τα δύο μέρη στα οποία αποκλείεται να πάω το καλοκαίρι για διακοπές. 800 βαθμούς Κελσίου, το οποίο το λατρεύω, το θέλω. Πουθενά σκιά, ρε παιδιά. Πουθενά σκιά. Λιώσαμε. Κάει και η κασίδα μου. Έγινε κατακόκκινη. Ευτυχώς είχα βάλει αντιλιακό. Πριν φύγω. Ευτυχώς. Απίστευτη ζέστη, την οποία λατρεύω και τους έκανε καλό καιρό για να το χαρούμε τους ανθρώπους. Εννοείται, μπράβο, πολύ ωραία. Αλλά ένα μέρος για σκιά, ρε παιδιά. Ένα μέρος για σκιά. Δηλαδή, απίστευτο. Ο Άγγελος από δίλα με τη γυναίκα του πήγαν κάτω από ένα δεντράκι το οποίο έριχνε σκιά περίπου 42 εκατοστά, το είδες. Και ήταν εκεί ακινητοποιημένοι άνθρωποι για περίπου 20 λεπτά. Και μου λέει Χρήστο, μου λέει, έλα, έλα κι εσύ. Λέω, πού να έρθω ρε, εσύ πλάκα κάνεις. Έκανε 42 εκατοστά έτσι μήκος η σκιά, ας πούμε, δηλαδή έλεος. Τώρα, ένα τεράστιο ευχαριστώ για την αγάπη την οποία εισέπραξα εγώ προσωπικά από διάφορους εκεί καλεσμένους στη βάφτιση, ειδικά βαθιά υπόκληση στον Γιώτη τον Αριανό, τον Μάστορα, τον τεχνίτη, τον Παλίκαρο, που τήρησε τον λόγο του και μου έδωσε την αυθεντική ρέπλικα της Τότεναμ, συγκλονιστική, που είχε πάρει από το Λονδίνο, γιατί δεν έχω λόγια, μου την έφερε πλημμένη, σιδερωμένη, πραγματικά δεν έχω λόγια. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλη την παρέα του. Στην παρέα, τόση ώρα έχω πει για εσάς, κατεβατά, δεν άξιος. Πρέπει να ξεφωνίζεις ένα μήνα τουλάχιστον τον Άρη, για αυτό, για αυτό που σου δώσω. Βέβαια, ναι. Και στον ιερέα, που πιο αντιάρη δεν έχω δει ο ιερέας, δεν του μείνει φωνή από τον τελικό. δεν υπάρχει, από τον τελικό είναι η φωνή του έτσι. Δεν ακούσαμε τίποτα. Ευτυχώς ακούσαμε λίγο το όνομα Μαρία. Ευτυχώς το κοριτσάκι. Το γιο σου ύμνησα. Πιο αμερικανάκι 50's δεν έχω δει. Απίστευτο το παιδάκι. Απίστευτο, απίστευτο. Όλα τα. Σε παραδέχομαι, Χρυσάνθε. Όλα τα παραλυπωμένα. Βαθιά υπόκληση. Μόνο. Μόνο. Για το επόμενο παιδί. Είτε είπα το μόνο μελανό σημείο, το είπα. Έχει κινηθεί ήδη ο Γιάννης Οπουλόπουλος και Μίμης Πλέσσας. Γιατί έχουν μπει ντοκουμέντα.
Περίμενε λίγο, γιατί έχουμε μια διαφωνία. Και το άγαλμα. Είπες τρία τραγούδια, είτε τι, πώς είπες. Είπα τρία. Ναι, και εγώ... μετά όταν φύγατε είπα άλλα 20. Το, καλά, άλλα 20. Γλυκό δεν φάγαμε μετά. Γλυκό. Αφού έφυγες νωρίς. Λοιπόν, πανέμορφο το γλαστράκι σου που μας έδωσες. Κλαίω. Τι εννοείς τα αλήθεια λες. Τι εννοείς τα έκανε. Βαθιά υπόκληση. Τα έφτιαξε. Βαθιά υπόκληση, Κατερίνα. Βαθιά υπόκληση. Είναι δυνατό, φοβερό. Βαθιά υπόκληση. Το νεράκι το Μαρία που το έχω μαζί μου. Η μπεζέδα σου απίστευτη. Έφαγα. Τα φανάρια δεν πήρα. Όχι, πέρα τα πέρα. Όχι, μωρέ. Είδα τώρα εκεί. Πήρα 9 μπεζέδες. Έφαγα 9 μπεζέδες. Ο κόσμος δεν ξέρει καν τι είναι. Η νέα γενιά δεν ξέρει τους μπεζέδες. Το παρατήρησα αυτό. Τους μπεζέδες ξέρει η νέα γενιά. Ναι, τους μπεζέδες δεν τους. Ναι. Ναι. Έλα, αφιέρωση στο Χρύσανθο. Για το Χρύσανθο. Και όχι μόνο στο Χρύσανθο. Λίγο να σοπάσει το χάλι μας, λίγο να σοπάσει. Μισό λεπτό λίγο, σας παρακαλώ. Είναι αφιερωμένο. Αν έχεις μάπα κινητό, πες μας, φίλε, να βάλω το δικό μου. Όχι, όχι. Τι είναι η Μαρία αυτή, τι είναι. Ξανά, δεν ακούστηκε καλά. Μισό λεπτό, δεν ακούστηκε καλά. Δεν ακούστηκε καλά. Τώρα, ξαναβάλτε. Ήρθαμε, ρε, ναι, ήρθαμε. Γυρίσατε, λέει. Μου λέει, ρε, αφιέρωσε το στο Χρύσανθο. Είναι η κλασική σκηνή. Γυρίσανε. Και πάνω απ' όλα, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Άλεξ Σίλβερ. Συγκινήθηκα που γνώρισα τον πεθερό του, ο οποίος ήταν, είναι. Έλεγα, εγώ και δεν, ναι, είναι ο μπασίστας των Βόρειων. Και η άλλη μπάντα, ξέχασα τώρα. Ο καλύτερος με... του πατέρα μου, δηλαδή. Ναι. Ο Ντίνος ο Μιχαηλίδης. Ο Ντίνος ο Μιχαηλίδης, gentleman, πατέρα σου συγκλονιστικός. Δεν λέω κάτι άλλο, συγκλονιστικό. Συγκλονιστικός πατέρας Χρυσανθού. Δεν σχολιάζω για τη μητέρα του. Τα πάντα. Πήρα ένα πιάτο. Ναι. Ένα πιάτο μία φορά. Γιατί πολλοί κάναν γευτές, πήγαν και ήρθαν τρεις και τέσσερις φορές. Δώσε κόσμο. Εγώ πήρα μία φορά. Απλά το δικό μου πιάτο ξεχύλιζε. Πέσαν κάποια πράγματα κάτω. Όχι. Έφαγα πολύ ωραία. Μπούζα που έχει πάρει, ναι, πρέπει να υμνείς. Άρη και Σούπερ Τρίμινο. Άρη και Γιώτη. Άρη και Γιώτη, είπα, το είπα, δεν σχολιάζω. Αλλά το μεγαλύτερο ευχαριστώ από καρδιάς στον φίλο τον Γιώργο που ήταν εκεί με τη σύντροφό του, νομίζω παντρεμένος, πολύ κοκκινισμένο στη φάτσα, με το μαλλί λίγο κοτσίδα πιασμένο. Που μου λέει ασλαμά, έλα να σου πω, καθώς είναι Στασίδη. Και εσύ είναι αυτός. Ο πρόεδρος Σούπερ 3 Αγίου Αθανασίου. Αυτός είναι. Βαθιά υπόκληση. Τι είπε το παιδί. Λέει ασλαμά. 30 φορές θα σε δει. Αυτός είναι. Λέει ασλαμά, έλα λίγο να σου πω, ναι. Λέει σε αδική η τηλεόραση. Είσαι πολύ ωραίο παιδί. Χειροκροτή Χρήστο Κιώση. Μα αδική την τηλεόραση. Χειροκροτή Χρήστο Κιώση. Αυτό είναι ο πρόεδρο του Σούπερ. Αυτό έχει πει καμιά 10 φορέ να φύγει μεγάλη. Που είναι κοκκινοποιεί η φάτσα του. Και γύρω-γύρω τα μάτια σαν να φοράει μάσκα. Ξέρεις γιατί. Γιατί είναι οικοδόμο. Είναι delivery. Ναι. Φοράει το γυαλί λίγο. Το γυαλί λίγο. Τον ρώτησα, πολέμησε στην έρημο με την 8η στρατιά μου. Λέει τι λε, ρε βλάκα. Λέει. Μεγάλη μορφή αυτό. Τρελάθηκα. Μεγάλα πραγματικά. Μην τον είδε με κουστού. Ναι, σύζυγό του είναι δίπλα. Σύζυγος, ναι. Εγώ είδα μια κυρία, δεν μπορώ να πω, λέω, πως πω κοτσάνα. Εντάξει, okay. Σύντροφός του σίγουρα. Εντάξει. Ο Γιώργος κάτσε καλά. Μου λέει ασλαμά, σε αδική. Αυτό είναι ρε σίγουρα. Νομίζω δεν φορέσει κοστούμι που κάμισε ο άνθρωπος. Πώς το έχει βγάλει στο χάκι εκείνη. Ο Γιώργος. Ναι. Ήσουν, σε παραδέχομαι, έχεις πολύ άνεση. Αλλά έχεις πολύ, γυρισμένο. Ήμνησα τον γαμπρό σου, τον κουνιάδο σου, τον Νίκο. Μπουζούκι ανάλαφρο, αριστοκρατικό, σιωτικό. Έλα, και άλλος, που έδωσε το παρόν. Στέλνει μήνυμα, και άλλος... Άλεξ Σίλβερ. Για τον Άλεξ Σίλβερ. Πολύ ωραίο παιδί. Διάβασε τη γράφη. Πρέπει να αλλάξει, λέει, δεν μπορώ να τον ξεφωνήσω, αδυνάτησε. Ναι, πολύ ωραίο παιδί ο Άλεξ Σίλβερ. Μου θυμίζει ούκο λίγους Βρετανούς ποδοσφαιριστές. Εντελώς τελείως Βρετανόφατσα. Ναι. Πηγαίνεις στη βάφτιση και περιμένεις να αντικρίσεις τον παλιό καλό υπέρβαρο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Όπα, συγγνώμη. Τόσο που μιλάει και τόσες γνώσεις που έχει. Του Άρη εννοώ, ναι, ρεπόρτερ. Συνεχίζω. Και τι να δω, έχει αδυνατήσει. Χάνω ένα πάτημα για κορόιδεμα. Αλλά πιάνεις ρε αθεόφοβε το μικρόφωνο να τραγουδήσεις. Η κόρη μου 3 ώρες ήταν χαμογελαστή και αυτά τα 4 τραγούδια πλάνταξε στο κλάμα. Κοιμήθηκε το παιδί. Καλημέρα Άλεξ. Καλημέρα Άλεξ. Καλημέρα. Και στην οικογένειά σου όλοι. Κόρη το Αριανάκι, έτσι. Ναι, ναι. Να τα λέμε αυτά.
SMS-κά μας επαφή στο 28. Αλωνών οι κόρες και τα παιδιά. Αριανών είναι παοξάκια. Αλωνών. Αριανών, παοξάκια. Αλωνών μέσα. Που χάθηκε Αριανά, η μάχη. Ναι, νομίζεις. Χάθηκε η μάχη. Πριν καν δοθεί. Δεν νομίζω. SMS-κά μας ξεπαρθενιάζει για την εβδομάδα 2-28 που λέει να είναι καλά ο τραγικό Μουρίνιο με τη νέα σφαλιάρα που φάγε. Μας έφτιαξε σφαλιά. Τη διάθεση εν ώψη του Κιέβου. Γιατί εμείς, Μάριε, θα το σηκώσουμε. Χαχα, καλημέρα. Περίμενε. Yeah, αντικειμενικά yeah, τώρα. Yeah. Πολύ καλύτερη United. Yeah, yeah. Απλά μου χάλασε τον τελικό. Δεν είναι τελική κυπέλλου Αγγλίας πλέον αυτή. Χάθηκε και η έγκλη τους με το μπούκαμα του ποδοσφαίρου. Χάθηκε. Αυτό απαλιά το περίμενα με τον αποσχολημένο τον πατέρα μου. Το περίμενα σαν τρελός. Σαν τρελός το περίμενα να το δω όλη τη χρονιά. Χάθηκε όλη η έγκλη. Σκοτώσαν τον τελικό και οι δύο. Και ο Κόντε και ο άλλος. Απλά καλύτερη United. Καλύτερη. Τώρα είναι το μαγική εικόνα το κυλίγει 1-0. Και του χρόνου. Εντάξει. Να είσαι καλά. Κοίταξε, εμένα ο στόχος μου είναι το Σάββατο. Καταρχήν να πω κάτι επειδή είναι Κωνσταντίνο. Στόχος το Σάββατο. Ναι, για τον Κωνσταντίνο και Ελένη σήμερα. Σήμερα τιμώ και τη μνήμη του αδερφού μου, του Κώστα, που έφυγε πριν από 9 χρόνια. Και θα πάω. Δεν μου λέτε, παιδιά, πείτε κάποια εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένη εκτός από τη Λεωφόρο Στρατού. Α, και θυμήθηκα στο. Στο κέντρο είναι. Θυμήθηκα. Ναι. Πάμε. Δημήτρη, είναι μαγική εικόνα. Ναι, δεν ξέρω. Ναι, έτσι, αν δεν το βλέπεις. Και γύρισες αλλού και έλεπες τίποτα. Βίντεο κλιπ. Έπαιζε ο Πάοκ μπάσκετ με την ΑΕΚ για τέταρτη φορά φέτος. Και... ξεφουσκωμένη ΑΕΚ, ναι, κουρασμένη, ναι, και ξεδίψαστη όπως και στο ποδόσφαιρο. Σου ήρθε μια χαρά. Και ο τελικός κυπέλλου στο ποδόσφαιρο και τώρα στο μπάσκετ. Έχεις πετύχει η ΑΕΚ που έχει ξεδιψάσει. Στο μεν ένα άθλημα με το ποδόσφαιρο, στο μεν άλλο άθλημα στην καλαθόσφαιρα με τον. Στην ποδόσφαιρα με το πρωτάθλημα και στην καλαθόσφαιρα με το ευρωπαϊκό της, έτσι. Λοιπόν, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express, χωρίς διαγωνισμό τίποτα, έτσι απλά. FM και NO, ονοματεπώνυμο, δίπλα γυαλιά, αποστολή στο 54-526. Κόστος μηνύματος 1 ευρώ και 24 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φόρου κινητής τηλεφωνίας. Μπορείτε και τηλεφωνικά στο 2310-287-888. Μάλλον, μπορούμε να βάλουμε και κανένα. Λοιπόν, άντε να βάλουμε ένα λουκαλάι quiz τρελό σήμερα με αφορμή τον χθεσινό τελικό Real Madrid της Fenerbahce Dongus. Dongus είναι τράπεζα, νομίζω. Είδες μπάσκετ? Ναι, το είδα. Το είδα από το 10ο. Είναι το τελευταίο ευρωπαϊκό το οποίο παίρνει φέτος η Real. Τελειώσανε. Ναι, αυτό φοβάμαι τώρα. Μπάσκετ ο Θεός. Ναι. Λοιπόν, λίγο πολύ, οι πιο πολλοί από εσάς γνωρίζετε τον Γκουστάβο Αγιόν, τον Μεξικανό. Forward δεν είναι η πεντάρη, νομίζω forward είναι. Χρήστο, πεντάρη μου λέει ο Κιώσης. Οκ. Γκουστάβο Αγιόν, ο Μεξικανός λοιπόν σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης. Με ποιον, εν ενεργεία, διεθνή, ξένο ποδοσφαιριστή, μεγάλου ευρωπαϊκού συλλόγου, μοιάζει καταπληκτικά. Δηλαδή παίζει και να είναι αδέρφια και να μην το ξέρουν ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Γκουστάβο Αγιόν της Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι. Ο ψηλός, ο μπαστιμπολίστας. Με ποιον, εν ενεργεία, διεθνή, ξένο ποδοσφαιριστή, μεγάλο, αυτά λέμε, big club ευρωπαϊκού. Ευρωπαϊκού big club. Έξτρα δωράκι αυτό σε όσους το βρούνε. Καταπληκτικά. Χρώμα δέρματος, ζυγωματικά, φάτσα, μαλλί, μουσάκι, τα πάντα. Καταπληκτικό. Ο Χρήστος λέει να διαβάσουμε τους, δώσε τους χορηγούς. Τους έδωσες. Γρήγορα, είπαμε. Opticon Express, πάντα μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα, Mr. Gold. Με πίτσα και δύο μεγάλες και τρεις κανονικές, 8.90 ή 9.90, τηλέφωνο 2310-62-85-86 για όλους τους δυτικούς, βορειοδυτικούς και στο κέντρο. Κέντρο Σικές, Νεάπολη, Μπελόκηπη, Πολύχνη, Μετέωρα, με Άνω Mr. Gold. Με Βασιλική Ρετσίνα, η παραδοσιακή, η κορυφαία, η αυθεντική Βασιλική Ρετσίνα από Μεσημβρία είναι ο ποιητική και Ρεγκίνα. Σε επιλεγμένα καταστήματα κορυφαία, αξεσουάρ μπάνιου, γρήγορα στο πρώτο διάλειμμα γιατί πολλά και διάφορα γίνονται, να τα τσεκάρουμε και να επιστρέψουμε. Πολλές φορές στο ραδιόφωνο, πάρα πολλές φορές έρχεται αυτή η πολύ δύσκολη στιγμή να μαθαίνεις κάτι εκείνη την ώρα, οτιδήποτε μπορείς να μάθεις για ποδόσφαιρο, για ξέρω εγώ, παιχνίδι, μεταγραφή, οτιδήποτε... μπορείς και να το πεις με επιφύλαξη. Όταν μαθαίνεις κάτι για έναν θάνατο. Για απώλεια ζωής, ναι. Εκεί ψάχνεις 100 φορές. Δυστυχώς πριν λίγα λεπτά μάθαμε αυτό. Δεν το είπαμε, αλλά πλέον είναι
κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται. Πριν λίγη ώρα έφυγε από τη ζωή ο Χάρη Κλίν. Άκα Βασιλής Τριανταφυλλίδης, ο ναι. πατέρας του Νίκου Τριανταφυλλίδη, του σκηνοθέτη. Πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Ο τελευταίος χρόνος ειδικά πάρα πολύ δύσκολος. Μετά την απώλεια του γιού του. Και σε αναπηρικό καλοτσάκι. Mm. Δεν τα κατάφερε. Έφυγε από τη ζωή ο τεράστιος Χάρη Κλίν. Μοναδικός. Μοναδικός. Ο 1,5 αιώνες μπροστά Χάρη Κλίν. Απίστευτο σόουμαν, απολυτάλαντος καλλιτέχνη. Πρόεδρος του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Πολυσχηδής προσωπικότητα. Λάτρης του ποδοσφαίρου. Ναι. Λάτρης του ποδοσφαίρου. Το αντίο από εμάς. Στην τεράστια αυτή μορφή. Θα κρατήσουμε παρακαταθήκη όλο το έργο που έχει αφήσει πίσω. Όλο το έργο που έχει αφήσει πίσω. Όλο. Τεράστιο ταλέντο. Τεράστιο ταλέντο. Τιμήσαι είναι και νομίζω ότι πρέπει κάτι να ακούσουμε. Για το Λέτσοδο. Πολύ ευχαρίστως. Δηλαδή δεν καταλάβατε. Δεν καταλάβατε. Εμείς δεν καταλάβατε. Εσείς δεν καταλάβατε. Εμείς τα έχουμε καταλάβει όλα και το προτέρων τα έχουμε καταλάβει. Γνωρίζετε δηλαδή ότι η πάλη των τάξεων παραμένει ιστορικά αδικαίωτη, ενώ η διεθνής καπιταλιστική μεθοδολογία σαμποτάρει την πρωτοβουλία της κολχόσμικης ιδιοκτησίας με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας εχταρισμός που αποπροσανατολίζει τις μάζες και τις αφήνει σε ένα τέλμα ιδεολογικής σύγχυσης με ανεπανόρθωτες συνέπειες, επαναλαμβάνω, στην ανάπτυξη του κινήματος της εργατικής τάξης και της αποδέσμευσής της από τα ιμπεριαλιστικά θεσμά. Βίβλια, παιδάκι μου! Τώρα που τα έκανες νερά, τα φτιάξει όλα και όλα τα κατάλαβα. Στον Πόγαρτο τα έχω πάρει. Όλα! Άρα, τα κάνεις λιγάκι. Έχεστε την ανάγκη δημιουργίας, ύπαρξης και λειτουργίας. 78 ετών. Ποιο μεγάλο τον είχε το Χάρη Κλίν. Τι 78. Λάθος έμειναν εδώ πέρα. Λες. 78. Πώς δεχόμαστε. Το να είμαστε, να μην δεχτούμε εμείς. Το συμφέρον μας δεν θέλουμε να μούμε. Πες να μας πλακώσει, σπίτι μας. Πολύ ωραία. Άρα υπάρχουν. Σας μιλάμε από την Καλαμάτα. Ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός αναστάτωσε τους κατοίκους της πόλεως μας. Στο παρμπρίζ του τρακτέρ του ακτήμονα Νικολάου Ντούσικα ενεφανίστη απρόοπτος ακαθόριστη εικόνα που έμοιαζε με θεία ανδρική μορφή. Πλήθος κόσμου από την περιοχή και τα γύρω χωριά κατακλείσανε το χώρο γύρω από το τρακτέρ και σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων. Στο πρόχειρο παγκάρι που στήθηκε χιλιάδες κεριά ανάψανε για το θαύμα. 7 Μαΐου του 40. Τη μεσημβρία ο πρωτοσύγγελος κύριος Νικόδημος έψαλε τρισάγιο επί του Παρμπρίζ. Τον είχε 82. Ενώ τρεις ειδικοί που έφτασαν κατεπηγόντως από την 83. Πρωτεύουσα. Ο Νίκος πώς ήταν δηλαδή. Το φαινόμενο. Τελικά 50. Οι ειδικοί αποφάσισαν ότι η μορφή 51, ανήκει στον ποδοσφαιριστή Χρήστο Αρδίζογλου που αποτυπώθηκε από αυτοκόλλητο σήμα και τοποθετήσει επί του Παρμπρίζ. Φίλε, τεράστιο. Μπράβο ρε Χρήστο, τρελή επιλογή. Εξάλλου συνεχίζει να κρατήσει σε συγκίνηση όλο τον πληθυσμό της περιοχής η απόφαση του ζωοφύλου συμπολίτου μας κυρίου Δημητρίου Χλεμπόνα να δωρήσει τη σύζυγό του Ουρανία εις το παρεπιδημούν τσίρκο προκειμένου να δοθεί ως τροφή η σταθυρία. Πώς έλεγαν, λένε τη σύζυγό την οποία νομίζω Χαρίκλε την ανέφερε συνέχεια σατιρίζοντας την οικογένεια, τον εαυτό του κτλ. Χαρίκλε πριν να ήταν. Δεν θυμάμαι αυτό. Ουρανία, καλημέρα. Καλή τύχη, καλή εβδομάδα να έχουμε, λέει παιδιά, και σε σένα. Ο διαγωνισμός τρέχει έτσι. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Πηγαίνεις και τα παίρνεις, νικητής ή νικήτρια, από ένα από τα 3 Opticon Express. Ένα δυτικά και 2 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ένα στο Πόρτο Καράς που νομίζω ξεκίνησε. Άνοιξε. Είναι εκεί πέρα το. Να μην το, μην είμαστε, μην το λέμε τώρα αν δεν είμαστε σίγουροι. Δεν ξέρω, δεν είναι σίγουρο. Οι τιμένοι, αυτοί που δεν θα κερδίσουν και καβατζώνουν από μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από τα Opticon Express. Βρήκε κάτι άλλο ο Χρήστος Κιώσης. Πολύ πράγμα έχει βρει. Άπειρα πράγματα έχει βρει. Κατά καιρούς έχουμε βάλει εδώ και όταν έκανα με τον Παναγιώτη, σαν κάτω όπως η Βικτόρια και με τα παιδιά και με τον Κόλκα έχουμε βάλει Χάρη Κλίν. Πήρω το φραπεδάκι μου με τις 36 ζάχαρες. Κλάσικ. Βγαλμένος από τη σάουνα δικό σου, με τον Glenoir John Player Special Μπουρνάζι και την παντόφλα την Κούτσι τη Βελουτέ 8,5 καφετιά εμία χωρίς το σακουλάκι και κάτσε καλά ο δικό σου, και εκεί που την κάνω στο χαλί για να σκουπίσω τα πόδια μου. Κραν, χτυπάει ο όνυχας. Μιλείτε παρακαλώ, λέω. Τι είναι εκεί, μου λέει η κυρία.
Από πού τηλεφορείτε, τη λέω εγώ, λάθος θα έγινε, μου λέει. Και κάτι μάτα, κάτι σάδα, κάτι μπαμ, κάτι πουμ, κάτι τσικαμπούμ και έτσι. Να και κάτι γελάκια, κυρία, το κλείνω, δεν το κλείνω. Και της ρίχνω το τρίποντο. Κουστάρες να λούσεις με γαρδένιες απόψε το Γιαννάκη, της λέω. Ποιος είναι ο Γιαννάκης, μου λέει. Τρελάθηκα, ρε και μου. Μου φύγει ο τάκος, ρε παιδί μου. Μπουνιά στο μάτι μου ήρθε. Τρίκαλο, λέω, η κυρία, ρε παιδί μου. Και εκεί που πάω να της ρίξω το χαίρετε και τα δέοντα στη μαμά σας, μου ρίχνει τα ανάποδο ψαλίδι. Τι ώρα να περάσω να σας πάρω με τη μαζεράτη μου. Τρελάθηκα, ρε και μου. Σε κασέτες αυτά που λέω. Ρε παιδί μου. Μου ήρθε η φορμάγκα στο κεφάλι. Δεν πρέπει να είναι πυρπιτσόλη, κυρία, λέω. Ξέρει και πέντε πράγματα. Η πρώτη stand-up comedy. Ναι, ρε σε. Στα τελευταία λεφτά. Και μόνος του έβγαινε. Πρέπει να έχω δύο κασέτες στάνταρ, Χάρη Κλίν. Δύο σίγουρα και βινίλιο. Και βινίλια 2-3. Παπανδρέου τον είχε κάνει τότε. Κουφάθηκαν τα σύρματα, δικέ μου. Πέντε λεφτά ειδήσεις για όσους έχουν προβλήματα, ακούεις, κυρία. Μήπως είναι καλύτερα να έρθω από το σπίτι σας, μου λέει. Η καλή παντού χωράνε, μωρή, της λέω. Και σε μια ώρα κλάτς μπαίνει πρώτα η γλάστρα με τον κάκτο και μετά η κυρία. Ρε φίλε, τα θυμάμαι τα ατάκια. Και το πρώτο παιδί, το παιδί, ρε παιδάκι μου. Κάτι τέτοια παιδιά έχουν ψοφίσει τους ρέστους στο χερογλίκανο. Ζαλίστηκα, δικέ μου, Λατούρ, μερσιέ, μου λέει. Λατούρ, μαντάμ, της λέω και την περνάω στην από μέσα. Βασίλη, λέω, ξεκίνα με κόλλα από τα ποτητήρια. Ξάπλα, μωρή, χαμούρα στο διβάνι, της λέω. Ρίχνω και το Γιαννάκη στο σάνιο ντόλμπι. Μάτια μπλε και κόκκινο γαρίφαλο. Κάτσι καλά, ρε, και τους φωτισμοί ροζάκι με κίτρινο. Να και δυο τζίβας δρίγκαν με στρογγυλά παγκάκια. Ψάρωση, κυρία, ρε παιδί μου. Και με το που βλέπει ανάσκελα τα γύψινα η δικιά σου δικιά μου, την πέφτω κι εγώ στη μεσοτυχία. Μια μισή ώρα καρφωμένος και καλά με την τσαπού, ήρθε και βόγγιξη, κυρία. Γύρισε το μάτι της, ρε παιδί μου. Βασίλη, μου λέει, μάζεψέ με, με έχεις κάνει κομμάτια. Τέτοιο πράγμα δεν μου έχει ξαναρρέγει στη ζωή μου. Δεν μπορώ να ζήσω στιγμή χωρίς εσένα. Θέλω να μείνω για πάντα κοντά σου. Ίσα μωρή χαμούρα δεν κάνω για σένα, της λέω. Εσύ είσαι μια κυρία. Εγώ με ζημιάρες και θα σε καταστρέψω. Όχι, Βασίλη, μου λέει. Μη μου το κάνεις αυτό και σκλάβα σου θα μείνω. Μέσα, μωρή, της λέω. Αλλά τόση ώρα εδώ μέσα δεν είδα το χεράκι σου να πλύνει ένα πιάτο. Μην το ξαναπείς αυτό, Βασίλη, μου λέει. Με προσβάλλεις. Υποτιμάς την προσωπικότητά μου. Στο κρεβάτι μπορεί να είμαι σκλάβα σου. Αλλά σ' όλα τα άλλα είμαστε ίσοι. Βγήκα, αφήσα, δικέ μου. Τι λες, μωρή χαμούρα, της λέω. Άμα είμαστε ίσοι, τράβα κατούρα όρθια. Έτσι. Λυπάμαι, Βασίλη, μου λέει. Αλλά έτσι σκέφτεται μόνο ένας φαλοκράτης. Ποιος είναι πάλι αυτός, μωρή, της λέω. Και σε ποιο μαγαζί τραγουδάει το παλικάρι να του σπάσουμε κάποια χιλιάδισα πιάτα. Δεν κατάλαβες, Βασίλη. Εδώ μιλάμε για την ισότητα των δύο φίλων και μου το ρίχνεις την εξήγηση δικιά μου, η δικιά σου και τρελαίνομαι. Σπύργια σα, ρε παιδί μου. Άρπα και κάτι φεμινιστικά κινήματα. Να και κάτι περί απελευθέρωσης των γυναικών και σου τα φέρτα. Ήρθε και με έφτιαξε δικιά μου η δικιά σου. Χτύπησα κόκκινο, ρε παιδί μου. Μπορά, λέω, είναι Βασίλη, θα περάσει η κράφτα στο χιόνι. Έχει πάθει μια ψυχολογία, κυρία. Αλλά κατά πάθος έχει καλή ψυχή. Και την ξαναχώνομαι στα ίσα, δικιά μου. Ξαναψάρωση, κυρία, ρε παιδί μου. Ξέχασε τα κινήματα και άρχισε τα κουνήματα. Πες μου τι μου κάνεις, Βασίλη μου, και κάτι τέτοια. Λοταρία βγήκαμε, δικιά μου, στην πολυκατοικία. Καλός ο φεμινισμός, ρε παιδάκι μου, δεν λέω. Αλλά πολύ σου χαβαλές. Και πράγμα έσωσε ένα άντρα. Με καλό γερο και μέση λέω να κλείσω καλού κακού τα παράθυρα. Περέμενε. Αυτούς τους δύο. Έλα τώρα να σε πρόβαζω. Έξε τη μάνα σου και πέντε. Για πέζε τώρα να σε δούμε, ρε Αντρέ. Εντάξει, Κωστάκη. Θα παίξω. Αγάλι, αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλη. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό που κάνεις, ρε Αντρέα. Τι σου θυμίζει, ρε Κωστάκη. Τις εκπομπές που είχε κάνει το Πασόκ στη τηλεόραση. Αστιάκια, αστιάκια. Ούτω χάρη γλυνάσουνα.
Έλα μια διπλή και θα σε κάνω να τρέχω. Λοιπόν, έφυγε ο Χάρη Κλίν, ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Γι' αυτό και το μικρό αφιέρωμα. Θυμηθήκαμε πράγματα τα οποία ακούγαμε οι πιτσιρικάδες. Να πω ότι είδα το Σάββατο, ξεκίνησα να δω, κάθισα να δω μόνο την αρχή, τα πρώτα 5 λεπτά, επειδή πρωταγωνιστώ εγώ, και τελικά το είδα όλο το ντοκιμαντέρ του ΠΑΟΚ, του Νίκο Τριανταφυλλίδη. Πάρα πολύ καλό ντοκιμαντέρ. Πολύ καλό ντοκιμαντέρ. Που απλά αν γίνει και αυτό που είπε η σύντροφός του, η τελευταία σύντροφός του, η Μαρίνα Ιδανέζη, προσθεθεί ένα τέταρτο 20 λεπτό με αναφορές. Προσθέθηκε. Α, αυτό είναι προσθέθηκε. Γιατί, σε περίμενε. Σε σχέση με αυτό που έπαιξε αρχικά. Στο φεστιβάλ του Κιμαντέρ. Στο φεστιβάλ κινηματογράφου και παρουσιαστή. Αυτό που διαμορφώθηκε μετά έχει κάποια κομμάτια. Α, γιατί είδα για τα Τέμπη. Ναι, ναι. Προσθέθηκε. Που εκεί δεν υπήρχε καθόλου. Απλά λέμε είναι και. Α, εντάξει, ωραία. Μια χαρά το Κιμαντέρ. Ωραίο το Κιμαντέρ. Για Ελλάδα ποδόσφαιρο, ας πούμε, που είμαστε στο σκοτάδι, ας πούμε, σε τέτοιο υλικό. Μια χαρά το Κιμαντέρ. Το οποίο ξεκινά με τη φωνή και η εικόνα του Μάριο Ισλαμί, έτσι. Αγαπούλες μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να σε καλά, γλυκιά Βαλεντίνα. Το μήνυμά σου πάντα, μήνυμα φωτός, μήνυμα ελπίδας, μήνυμα ζωής. Σχολιάζει όποιος θέλει τα όσα είδε, αν τα είδε και έγιναν στους τελικούς κυπέλλου Αγγλίας ανάμεσα στην Chelsea και την Manchester United 1-0 με το γκολ με μπενάλτ του Eden Hazard. Φίλε, συγγνώμη λίγο. Το οποίο είναι πολύ Πρίγιοβιτς, σχεδόν ίδιο. Κάτι άλλο. Κάτω αριστερή γωνία, ναι, παίζουμε. Ο Μπουτάρης γιατί έφαγε ξύλο τελικά. Για ποιο λόγο. Τι είχε πει. Για τις κατά καιρούς τοποθετήσεις του. Για την επίθεση στο Γιάννη τον Μπουτάρη, για μένα δεν χρειάζεται πάνω από 7 δευτερόλεπτα τοποθέτηση. Απαράδεκτη, αδιανόητη. Ναι, μωρέ, ντροπή, ναι, πάρα πολύ απλά, χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις. Σε εκδήλωση, ναι, για γενοκτονία των ποντίων. Ναι. Γιατί όταν ξεκινάς και λες μετά ναι, αλλά. Εκεί στο ναι, αλλά ξεκινάει ο φασισμός. Τελειώνει ο Βολτέρος, του οποίου η ρίση είναι σημαία μας, πρέπει να είναι σημαία για την ανθρωπότητα, και τελειώνει ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός γενικότερα. Το είχα πει και για τον Κωστή Χατζηδάκη, το είχα πει και για τον άνθρωπο, πώς λέτε, της Νέας Δημοκρατίας ο άλλος, με τα γυαλιά, ο πολιτικός, Κουμουτσάκο, πώς το. Χριστό, πώς είναι ο άλλος ο άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο πολιτευτής, ο διοπτροφόρος που είχε γίνει θύμα επίθεσης, Κουμουτσάκος. Κουμουτσάκος είναι ο άνθρωπος. Το είπα για τον Κωστή Χατζηδάκη, το λέω και. Μπορεί να διαφωνώ πολιτικά με τους ανθρώπους. Δεν ξέρω, λέω παράδειγμα, δεν ξέρω. Μπορεί να διαφωνεί κάποιος με τον Μπουτάρη στα πάντα. Ρεά τον Μπουτάρη. Διαφωνώ εγώ με τον Χρήστο και όσοι στα πάντα. Στα πάντα. Στα πάντα είμαστε. Είναι μαύρο, είμαι άσπρο. Είμαι εγώ μαύρο, είναι άσπρο αυτός. Θα πληγωθώ να σηκώσει χέρι κάποιος πάνω του. Όχι εγώ, κάποιος που συμφωνεί μαζί μου σε όλα, άρα είναι κόντρα στον Κιώση, να σηκώσει χέρι στον Χρήστο Κιώση. Τέλος, χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις, χωρίς ναι, αλλά εκεί στο ναι αυτό ξεκινάει ο φασισμός. Τέλος. Δηλαδή, ναι, διαφωνώ με τον Δημήτρη, απαράδεκτα αυτά που του κάνανε, αλλά και ο Δημήτρη, τέλος. Στο αλλά και ο Δημήτρη, τέλος. Τέλος. Χάνω όλο το παιχνίδι του ανθρωπισμού. Τέλος. Του ελληνικού και δυτικού πολιτισμού. Του ελληνικού και δυτικού πολιτισμού. Τώρα σχόλια. Διακριτικότατη παρουσία της αστυνομίας. Δηλαδή ρε, πάμε καλά. Μέρα μεσημέρι. Σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης. Ο πρώτος πολίτης της πόλης. Δέχεται τέτοια επίθεση. Και είναι εκεί. Οι αστυνομικοί δεν υπάρχουν. Είναι εκεί αλλά δεν υπάρχουν. Οι εικόνες τρομάζουν. Πραγματικά. Που ένας αστυνομικός, δύο, αν χωθούν μέσα εκεί, τέλος σταματάνε όλα. Ποιος δεν θα κολώσει. Φαντάζομαι να πηγαίνει να επιτεθώ τώρα, ας πούμε, στον Χρήστο και να βγει μπροστά ο αστυνομικός, ο αξιωματικός που είναι εκεί ο άνθρωπος. Τι κάνει, δεν το κατάλαβα αυτό. Κρατάει μία απόσταση 5-6 μέτρων, τι ασφάλεια, δεν το κατάλαβα αυτό, ας πούμε. Και φυσικά με τρομάζουν όλες οι εικόνες, είναι και αποτροπιαστικές και με τρομάζουν, αλλά μία με σοκάρει πραγματικά. Μία με σοκάρει, ευτυχώς το σχολίασαν κι άλλοι. Ευτυχώς. Πολλοί συνάνθρωποι μας. Μπορεί και να είναι ακροατής μας ο άνθρωπος. Ας το σκεφτεί ξανά. Ποια είναι η εικόνα, Δημήτρη, κατάλαβες. Του πατέρα που τρέχει με το παιδάκι στην αγκαλιά.
και προπυλακίζει τον δήμαρχο. Συγγνώμη, η UNICEF μας ακούει. Σοκαριστικό. Θεωρώ τα παιδιά όλου του κόσμου παιδιά μου. Έτσι μου έμαθε μία γυναίκα και ένας σοφός γέροντας. Κάποτε. Θεωρώ, λέει, να αγαπάς τα παιδιά όλου του κόσμου σαν παιδιά σου. Τα παιδιά εγώ του Δημήτρη πρέπει να νοιάζουν το πώς θα μεγαλώσουν ή τα νύψια του Χρήστου σαν δικά μου παιδιά. Τέλος, τα παιδιά όλου του κόσμου, τέλος. Η εικόνα του πατέρα που τρέχει με το παιδάκι στην αγκαλιά και προπυλακίζει, δηλαδή είναι, τα παρατάω, τα κλείνω. Και μιλάμε για μια εκδήλωση στην οποία τιμάται η μνήμη του σφαγιασμού 353.500 τόσων ψυχών, τα οποία πέσαν θύματα τι? Αλόγιστης βίας, με το πιο μακάβριο τρόπο. Διαφωνώ σε πολλά από αυτά με τον Μπουτάρη, έτσι. Για τον Κεμάλ, κατά γύρω σε αυτά που έχει πει, για τη σφαγή των, δεν ξέρω, των ποντίων, για αυτό που ήθελε να κάνει προχθές, με αυτό και αν δεν διαφωνώ. Την μέρα που ήταν η σφαγή κάτω στην Παλαιστίνη, που ήθελε να στείλει ευχαριστήριο, τι ήθελε να κάνει στους Ισραηλινούς. Όχι απλά διαφωνώ μαζί του, το άκουσα και έβγαλα μπιμπίκια. Τη μέρα που οι άλλοι κάτω καθάρισαν μωράκι 8 μηνών. Οι Ισραηλινοί. Αλλά όχι ρε παιδιά, εντάξει, δεν σηκώνουμε χέρι. Θα μας γίνει συνήθιο. Δεν σηκώνουμε χέρι σε συνάνθρωπό μας. Πάρα πολύ απλά. Πάμε και πέντε πήγε. Ξεκινάμε αμέσως την δεύτερη ώρα με Τρόικα σε πολύ λίγο από τώρα. Συγγνώμη, αυτό γίνεται. Διάβασε το λίγο. Μπέση Αργυράκη. Ξέχασα το σκύλο μου στα σανσέρ. Κλείστο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Άλλοι γιορτάζουν, άλλοι πενθούν. Έτσι είναι αυτά. Τα χρόνια μας πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν, στον Κώστα και στην Ελένη. Συλληπιτήρια σε όλους τους ανθρώπους. Εγώ θα πω και στους όσους Καλαμαριώτες, γιατί μέσα από Καλαμαριώτες μάθαμε πρώτα απ' όλα ότι έφυγε από τη ζωή ο Χάρη Κλίν. Αυτή είναι μια έτσι πρώτη δυσάρεστη είδηση σε αυτή την ημέρα. Ακούτε Τρόικα εδώ στον Λίμπερο. Διάφορα αθλητικά πράγματα στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, και ενώ ξεκινάει η εβδομάδα του τελικού των μεγάλων ομάδων της Ευρώπης. Ποιο ήταν το τελικό χθες, το ξέχασα, το είδα, το της Ρεάλ, θυμάσαι, στο περίπου. 8-9 ναι. Πόντους, 6. Ναι. Δεν έχουμε ούτε μία απάντηση στο look-alike quiz που βάλαμε για τον Γκουστάβο Αγιόν, τον Μεξικάνο σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης, με ποιον νυν διεθνή ξένο ποδοσφαιριστή μεγάλου ευρωπαϊκού κλαμπ μοιάζει σχεδόν καταπληκτικά ο Μεξικανός σέντερ. Άλεξ, δίνουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express, χωρίς quiz, απλά με τη συμμετοχή με ονοματεπώνυμο. Άλεξ Σίλβερ, χρήσανθε, πας να ξεκινήσεις πόλεμο, λέγοντας ανακρίβειες για το γνήσιο παοκτσάκι μου. Ενώ και εγώ και ο Δημήτρης ξέρουμε πράγματα που δεν θες να ακουστούν στο ραδιόφωνο για οπαδικές προτιμήσεις της οικογένειας. Της δικιάς μου. Με τρομάζει το μήνυμα. Της δικιάς μου. Της δικιάς σου. Ο αδερφός μου είναι που άλλαξε μου, δεν το ξέρεις. Ο Χριστός. Ναι. Ωραίος τύπος. Ωραίος τύπος. Παπάς και η μάνα μου, εντάξει. Η μάνα μου μεγάλωσε και στην Τούμπα. Ναι. Δεν έχουμε εμείς κανένα τέτοιο. Όλοι είμαστε από μικρή. Συγγνώμη, η μητέρα σου είναι ΠΑΟΚ, αυτό θες να πεις? Όχι. Α, δεν. Εντάξει, νόμιζα έτσι που το είπες. Η μητέρα μου όταν ήθελε να μας τσατίσει, έλεγε εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Αλλά δύσκολο. Ναι. Επίσης η μητέρα μου με έστελνε από 5 χρονών με σάτο Άρη στο γήπεδο. Στο σχολείο. Ναι. Γι' αυτό έγινε ότι. Στην Τούμπα. 23ο και 104ο Τούμπα. Λοιπόν, τώρα το γνήσιο παοξάκι μου, όπως λες και τα λοιπά, η μαμά λέει άλλα. Η φίλη μου. Η Δήμητρα. Μία παρατήρηση για την καλή Nova Sports. Εσείς μου βάζετε, γιατί το κάνετε αυτό? Τελικά επιβεβαιώθηκε. Μου βάζει. Ναι. Και το χάρη. Τόση ώρα παίζαμε Χάρη Κλίν. Ναι, εννοείται. Με αυτόν μεγαλώσαμε. Εννοείται. Ρεσί, Nova Sports, μου βάζει τον Θεό, το πουλέν μου, τον Ισίδωρο Πρίντεζη, στο Άιντραχτ Φραγκφούρτης Bayern München, και μου βάζει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τον Άγγελο Στυλιάδη, ναι, στο Chelsea United. Βάλε μου τον Ισίδωρο στον εγγλέζικο τελικό. Και έχει και σχολιασμό τον καλό coach Γιάννη Πετράκη. Ρε Γιάννη Πετράκη, σε εκτιμώ, σε όλα σου φταίνε, μωρέ, έχασε και όλα σου φταίνε τώρα. Ρε Γιάννη Πετράκη, συγγνώμη, μας πήρε ο ύπνος. Να το βάλω το τραγούδι μου χωρίς τέτοιο, μου στείλει ένα βιντεάκι. Βάλτο. Μας πήρε ο ύπνος. Να ακούσω πρώτα να δω τι γίνεται. Τι.
Να φέρω ή να το βάλω απευθείας. Να είμαστε σωστοί, ρε φίλε. Περίμενε, περίμενε. Ρε Γιάννη Πετράκη, μας πήρε ο ύπνος. Άλλο, άλλο. Όχι. Αυτό είναι δύσκολο, ρε φίλε. Αυτό είναι το άγαλμα. Αυτό θέλω να ακούσεις για να εκτεθείς. Αυτό για να εκτεθώ, λες, Τεράστια, Γιάννη Πουλόπουλο. Τεράστια. Και τεράστια Μίμη Πλέσσα. Στίχη Λευτέρη Παπαδόπουλου, νομίζω. Περίμενε, κάτσε να δω. Περίμενε. Όπα. Τον Άγιο, τον Άγιο. Καλό σήμερα. Αυτό το θεωρεί καλό. Εντάξει, ερασιτέχνη, ρε φίλε. Καταλαβαίνεις ποιοι κριτικάρουν τον Άρη. Κατά ποιοι κριτικάρουν τον Άρη. Καλά, τον Άρη κριτικάρουμε, όχι το The Voice of Greece. Βράχνιασα λίγο εδώ. Το γκρέζι, ρε. Ναι. Άλλη κανένα καριέρα έτσι. Τι είναι αυτή η ασλάμα αποδοκιμάζει τον καλλιτέχνη. Και ακούγεται ένας από πίσω να φωνάζει. Καλή προσπάθεια και να φωνάζει. Πιάσε το ταξιδεύω για σένα σε όλη τη γη. Μας φάγανε τα χιλιόμετρα. Να βάλω το τσατσαρό τώρα. Έχει μεταδοθεί ο τσατσαρός. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει μεταδοθεί ο τσατσαρός. Για να φανεί και η διαφορά, μην το κάνεις καλύτερα. Ας το για μετά. Ο τσατσαρός φωνάρα, τραγουδιστάρα. Άντε πάλι το ήρθαμε αυτός. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Λοιπόν, θα γονατίσετε με Κωστή Τσατσαρό. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει. Είναι απίστευτος. Ακούστε φωνάρα. Φωνάρα. Τι θες εσύ? Τι? Πήγες να το βρεις από βιντεάκι ή από εκεί? Παλιότερο. Παιδιά, οι γραμμές ανοιχτές, έτσι, 2310-287-888. 2310-287-888. Είναι το καλεσμένος τώρα ο Κωστής Τσατσαρός. Ο Γιώργος Κουμουτσάκος. Που είχε δεχθεί και αυτός στην επίθεση τότε. Στο άγαλμα του αγνώστου, θα δείτε μπροστά, νομίζω. Αυτός μου βαράει, ρε παιδιά, το μπουνιέ στο τζάμι. Τι κάνει ακριβώς? Πολιτισμός. Και τον αποκαλούν βρωμότουρκο. Είμαστε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. 23-12-87-888. Για καλαθόσφαιρα. Για τον τέταρτο θρίαμβο του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ. Πού νοάρισε είσαι? Τον είδα προχθές. Ναι, ναι, ήταν κανονικός άνθρωπος είναι, ρε. Δεν ρε φίλε, τερατόμορφος. Όχι, είναι μια χαρά είναι. Δεν στραβώ στο μοιάζει, εννοείς όταν είναι κανένα. Ναι, ναι. Κανονικότητα το βλέπεις, είναι όλα καλά. Μορφωμένος άνθρωπος, κάνει πολλά και διάφορα. Δεν είναι αυτό που νομίζετε δηλαδή. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Τι φανταζόμαστε, ρε φίλε, κανένα τέρας εμείς. Πόπο, χθες το βράδυ είχε ένα Ίντερ Λάτσιο. Παίζονταν το Champions League. Λάτσιο Ίντερ. Επί 78 λεπτά, 2-1, χαλάρα. Ω, περίμενε. Πώς έλειξε αυτό? 2-3. Κάνεις πλάκα. Το άφησα στο 69. Στο 2-1. Στο 78 κάνει μια μαγιά ο Ικάρντι, παίρνει ένα πέναλτι. 2-2. Μαγιά εννοείς θέατρο? Όχι, μια ωραία, ωραία τρίπλα κάνει. Α. Και στο επόμενο λεπτό αποβολή του Λούλιτς. Της Λάτσιο. Του αρχηγού. Δεύτερη κίτρινη. Του Βόσνιου. Που κάνει τρελή πάσα. Απίστευτη πάσα. Το δεύτερο γκολ της Λάτσιο είναι σεμιναριακό. Δεν υπάρχει. Και λίγο νιώσει, μετά, δεν είδα. 2-3 με κεφαλιά. Άρα και βγαίνει η Ευρώπη. Και βγαίνει Champions League Inter.
Και μείνει απέξω η Λάτσιο. Ναι. Θα τρελαθώ. Που ήταν πάρα πολύ καλή. Θα τρελαθώ. Η Λάτσιο. Ναι. Ναι, και ωραία μπάλα. Και ωραία μπάλα. Και χάνει κανένα δυο άντερα η Λάτσιο. Χάνει κανένα δυο άντερα. Πολύ ωραίες γυναίκες η Λάτσιο. Πάρα πολύ ωραίες γυναίκες. Ερώμη, ρε φίλε. Σε όλα τα κοντινά, ναι. Πάρα πολύ ωραίες κοπέλες. Μ' άρεσε το μπάσκετ, Ρακλής, τι έκανε. Δυστυχώς δεν. Προσπαθήσαμε, παλέψαμε, αλλά δεν. Στο ποδόσφαιρο όμως πρωτάθλημα. 7 χρόνια είσαι μακριά από την κατηγορία. Φοβάμαι ότι τα είπε όλα ο Θωμάς ο Στόντον, ο αγρατής μας. Ναι. Λέει, έχει καθιερωθεί ο Ηρακλής ως ομάδα της Α2. Έχει γίνει, λέει, η νέα Κομωτινή. Φοβάμαι ότι έχει δίκιο. Ήταν κάποτε, ξέρω εγώ, ο Νέστορας, ο Φίλιππος. Φοβάμαι. Ο Νέστορας, πόσα χρόνια, πόσα έχω καλύψει, πόσα μάτς. Β' εθνική, Όταν είναι Α και Β' εθνική. Όταν ήταν η Α και η Β' εθνική. Έτσι. Νέστορα, γίνα λίγο unfans. Καινούριο. Γιατί δεν ανεβαίνει, Μάρια. Γιατί δεν ανεβαίνει, γιατί θέλει λίγο παραπάνω φράγκα. Θέλει λίγο παραπάνω φράγκα. Αυτό. Του χρόνου θα έχεις και Ιωνικό Νικαίας. Θέλει λίγο παραπάνω φράγκα. Και περιμένεις να ανέβεις του χρόνου. Θα έχεις υπομονή ή θα τα παρατήσεις. Δεν είναι θέμα. Το θέμα είναι εσύ. Λεφτά πρέπει να κάνεις. Ειδικά στο μπάσκετ είναι πολύ μετρημένα κουκιά. Στο μπάσκετ δίνεις λεφτά, κάνεις ομάδα. Δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο. Έδωσες λεφτά. Δεν είναι στο ποδόσφαιρο που πήγε. Έδωσες λεφτά. Αλλά κράτησε τον καγκαλούδι. Έδωσε λεφτά. Κάποια λάθη, κάτι έγινε λάθος, ρε Χρύσανθε. Πολλά έγιναν λάθη. Ή θέλει και παραπάνω λεφτά, προφανώς. Θέλει παραπάνω λεφτά. Προφανώς. Ρε φίλε. Θέλει παραπάνω λεφτά. Ούτε ο Απόλλωνας Πάτρας, ούτε ο Χολαργός, ούτε αυτές οι ομάδες είχαν τόσο μεγάλη διαφορά μπάτζετ από σένα. Περιστέρι είχε, ναι. Ναι. Εντάξει, ωραία. Τώρα δεν ξέρω να υπησέρθω σε λεπτομέρειες. Αν είχαν, ξέρω εγώ, αυτοί δύο playmaker και εγώ είχα έναν, είχαν λάθος επιλογή στα τεσσάρια ο Ηρακλής και οι άλλοι είχαν σωστή και δεν ξέρω τι. Εντάξει, οκ. Στο μπάσκετ είναι, δηλαδή, αν πονέσεις στην τσέπη, θα πετύχεις. Θα πετύχεις. Δεν όπως το ποδόσφαιρο, που μπορεί να φέρει του χρόνου ο Άρης 9 διεθνείς Έλληνες εξένους και να τερματίσεις με έκτος. Ο Νατζλίδης είναι διεθνής. Ο Νασλίδης είναι μια χαρά παίκτης. Είναι για αναπληρωματικός. Είναι ωραίος για μπες βιές στον Άρη που ανεβαίνει στην Α φέτος. Και θα κάνει περισσότερες συμμετοχές από τον Λεβέκ. Βέβαια. Προφανώς. Πιο πολλές συμμετοχές του Λεβέκ κάνει και παίζει και πολλές θέσεις. Ο Λεβέκ έχει κάνει συμμετοχή. Έκανε. Πώς 60 λεπτά. 60, σε ένα παιχνίδι. 60 λεπτά, 600 χιλιαρικά. Όχι 600. Ο ίδιος, όχι 600. Πόσα, 400. Λιγότερα. Να. 350. Αποτυχημένη τα γράφει, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Και μία αποτυχημένη μεταγραφή. Μία. Μία, δύο. Τι τρεις, μία, ρε. Πέντε. Τι πέντε, ρε. Δεν λες για όλη την ομάδα όμως. Ποια ομάδα να πω. Όλη την ομάδα. Η ομάδα σου, άκου να σου πω κάτι. Είναι δυσανάλογα. Τα χρήματα που έχεις διαθέσει θα πρέπει να έχεις πάρει περισσότερα πράγματα. Καταρχήν δεν θα πρέπει να έχεις αποκλείσει. Τι να κάνω που το κλέψανε. Τι να κάνω. Άστα τα κλέψανε. Αυτή η ομάδα δηλαδή, αποκλείστηκε, φίλε, από την Έστερ Σουτς στα προκριματικά του Europa League. Μια χαρά της ήρθε αυτό, Χρύσανθε. Μια χαρά του ήρθε. Μια χαρά. Ήταν ο λόγος που φέτος χωρίς Ευρώπη αφοσιωμένος. Σε σχέση με την ΑΕΚ έγινε ό,τι έγινε. Βέβαια. Η ΑΕΚ έφτιασε αίμα με 13 ποδοσφαιριστές, έφτιασε αίμα σε 3 οργανώσεις. Πέρσι που ο ΠΑΟΚ είχε περισσότερα παιχνίδια, το λέγατε. 57 μάτσο ΠΑΟΚ, 56 μάτσο ΠΑΟΚ. Δεν είχε τόσο καλή ομάδα. Αν παίζεις Ευρώπη λοιπόν φέτος, δεν θα είσαι τόσο άνετος και τόσο καλός όσο ήσουν. Θα είναι καλύτερα προετοιμασμένος πρώτα απ' όλα. Τι θα είναι? Καλύτερα προετοιμασμένος. Ο κάθε Μαωρίτσιο και ο κάθε Ελκαντουρί και όλοι αυτοί θα έχουν προετοιμαστεί. Άκουσα με να σου πω κάτι. Πέρυσι το δεν ότι είναι καλός coach μέσα στο παιχνίδι ο Λουτσέσκου δεν τον κάνει και καλό. Δεν τον κάνει και καλό. Δεν είναι, δεν το καλύτερο στην του. Η προετοιμασία. Όχι, δεν είναι το καλύτερο του. Η προετοιμασία. Το coachάρισμα. Μάλιστα. Εγώ λέω το εξής. Ότι έναν προπονητή. Λέω εγώ. Θέλω και γνώμη Χρύσανθε για τις δηλώσεις του Λουτσέσκου. Έναν προπονητή θα τον κρίνεις όταν κάνει την προετοιμασία. Αυτός, γιατί φέτος ο Λουτσέσκου, αυτό είναι ευχή και κατάρα που έγινε φέτος στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, είναι ευχή για τον, για το γεγονός ότι δεν είχε την ευρωπαϊκή πορεία, άρα την κούραση, όλα τα τίποτε. Απ' την άλλη, ο προπονητής μονίμως είχε την δικαιολογία του τι έκανε ο Στανόγεβιτς. Δεν μπορούσε να πει κάτι. Και στην αρχή στα αποτυχημένα δικά του αποτελέσματα. Του χρειάστηκαν δύο μήνες να κάνει ομάδα, εντάξει, λογικό είναι. Ωραία. Ναι, αλλά με μια, η ομάδα αυτή που χρειάστηκε να κάνει είχε προβλήματα φυσικής κατάστασης. Πώς δεν είχε. Είχε. Βέβαια είχε. Πότε τα είχε. Δεν άκουσε τον Μπέλκα τι μας είπε προχθές. Τι. Μπήκα στο πρώτο μάτσο με την Κέρκυρα να παίξω και στο 30 μου είναι έτοιμος να λιποθυμίσω. Ναι, όλοι οι παίκτες είναι έτσι όμως στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά οι προπονητές οι οποίοι φτιάχνουν την ομάδα και έχουν προβλήματα στην αρχή και το Γενάρη πετάνε. Και υπάρχουν κάποιοι άλλοι
που σε φτιάχνουν πετά τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και το Γενάρη. Είσαι κάνει πάντα κοιλιά. Ποια ομάδα του ΠΑΟΚ και ποιο προπονητή του ΠΑΟΚ μονίμω οι ομάδε του ξεκινούσαν καταπληκτικά, πηγαίναν πάρα πολύ καλά και το Γενάρη σκάγανε. Να πει εσύ. Εσύ Μάρη, ξέρει. Άγγελο. Μου Άγγελο. Όλε οι ομάδε, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, σε όλε. Τον κυνηγούσαν μετά και τον πολεμούσαν μετά. Άστο, δεν τα λέτε αυτά. Όλε οι ομάδε του Αναστασιάδη πετούσαν στην αρχή και το Γενάρη. Εγώ ούτε με τον Αναστασιάδη έχω τίποτα, ούτε ΠΑΟΚ είμαι. Τι βλέπαμε στο γήπεδο. Ειδικά το δεύτερο, εντάξει. Ναι, τι βλέπαμε στο γήπεδο. Σε δύσκολη φάση. Ξεκινούσαν πάρα πολύ. Ναι, το λέω με μια. Ίσως για προπονητή, άρα να μην το πω με την ίδια ευκολία. Αυτό θέλω να σου πω. Πετούσα. Έτσι είναι. Δεν ξέρεις. Το Λουτσέσκο λοιπόν θα τον κρίνεις τώρα που θα κάνει και την προετοιμασία. Εσύ πιο δύσκολο. Τώρα που θα κάνει την προετοιμασία, πρόσεξε, μην τον Οκτώβρη μιλάμε για την παρέλαση. Πιο δύσκολο έρχε πέρυσι. Καλά. Παρέλαβε μια ομάδα. Το δύσκολο τώρα είναι, Δημήτρη. Το δύσκολο είναι τώρα, που τώρα. Η είναι δική του. Με τον Χρύσανθο είμαι. Τι λέτε. Το δύσκολο είναι τώρα που η ευθύνη είναι δική του. Ό,τι και να γινόταν, έφερε σχή στον Απόλλωνα Σμύρνης, έφταιγε ο Στανόγεβιτς. Έφερε σχή στη Λάρισα, έφταιγε ο Στανόγεβιτς και λίγο διαιτητής. Πού ακούστηκε αυτό. Εδώ στην πόλη έτσι ήταν. Έτσι δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει. Ποιο, ο Στανόγεβιτς. Ο Λουτσέσκου. Ο Στανόγεβιτς. Οκτώβριο-Νοέμβριο. Φορτώθηκε τα πάντα αυτό. Σκέψου τώρα. Τώρα τι, τώρα έχει και μια πορεία από πίσω που θα το κρατήσει για πόσο καιρό. Ναι. Με το άλοθη ή. Άλοθη, λάθος λέξη. Θα το κρατήσει για πόσο καιρό. Ναι. Ο Νασμίδης από τα δεξιά, γκολ 0-1 ο Άρης. Θα σου πω ότι θα τον κρατήσει και πού θα τον στείλει. Καλά, που δεν γίνεται. 0-1 έγινε και πριν λίγα χρόνια και μετά. Έγινε 3-1. Τρίμπαλο. Ναι, αλλά έγινε και πριν μερικά χρόνια με Χαβίτο και έμεινε. Και έγινε, ή μάλλον να το αλλάξουμε. Στις επιστροφές μου. Δεν θυμάμαι. Από τη Β' Εθνική έπεσε τετράμπαλο. Περάσαν πολλά χρόνια. Αν θυμάσαι. Όλο ανεβοκατεβαίνεται, δεν θυμάμαι. Το Σάββατο το βράδυ. Τα μπερδεύω κιόλα. Εμείς θα ξαναφέρουμε τον Αναστασιάδη. Μην ακούστηκε ξανά, πρόσεχε το τέτοιο. Είμαι και σύμβουλο τώρα. Ναι, αλλά τώρα δεν υπάρχει Μπλαχίν. Σωστό. Υπάρχει Λουτσέσκου. Έτσι. Ο Άγγελος Ασιάδης, ο οποίος είναι σε μια δύσκολη φάση. Πολύ τον αναφέραμε. Είναι μια. Είναι μόνιμα εγκαταστημένο στην Αθήνα. Α, λόγω του προβλήματος υγείας της σύζυγου του. Αυτό να είναι περαστικό και καλή δύναμη για το συγκεκριμένο. Πραγματικά καλή δύναμη. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που περνάει. Εξυπακούεται. Εξυπακούεται. Στην αναμονή και τρελή αγωνία. Τρελή αγωνία. Να κάνει μεταμόσχευση. Ναι. Απαντάει πολύ σωστά ο 370. Ο Αγιόν μοιάζει στον σωστό, με λίγη φαντασία. Όχι με λίγη, με καθόλου. Βάλε με για γυαλιά, μπήκες Γιώργο. Μπαίνετε σε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, τα παίρνει και σκέτο. Όποιος θέλει συμμετοχή απλά, όπως η φίλη Ουρανία, όπως η φίλη η Έλενα. Την άλλη εβδομάδα, καλώς εγώ των Μπέμψε πραγμάτων, θα αρχίσουμε να μιλάμε και για τον Άρη ποδοσφαιρικά. Βέβαια. Για τον προπονητή που έρχεται. Τον Άρη και το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ μετά. Το όλο κόνσεπτ που θα τρέξει στον Άρη. Γιατί όχι αυτήν την εβδομάδα. Έχουμε γραμμή, παιδιά. Γιατί έχει ακόμα ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου. Πάμε στη γραμμή. Πάμε θέλει ο Καρυπίδης να ανακοινώσει προπονητές. Ξεσπάσατε πάνω τον πάγκο του Πασαραϊκού. Βρίζατε, κάνατε. Πήγε ο κόσμος από πάνω, έμαθα. Φίλε μου, στη βάφτισα. Έβριζε. Α, ναι, το ξέρω, συνεδέντης. Εντάξει, οκ. Ναι. Οκ. Καλημέρα, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όνομα και ομάδα, αν θέλετε. ΠΑΟΚ. Κώστας ΠΑΟΚ. Χρόνια πολλά. Κώστα, χρόνια πολλά. Και ευτυχισμένα. Να σε καλά, παλικάρι μου, εδώ του ΠΑΟΚ. Να είστε καλά. Και ό,τι επιθυμείς εννοώ στην προσωπική σου ζωή. Να είστε καλά. Ναι, όχι άλλο. Ναι. Λοιπόν, θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, αλλά θα μπορεί να έχει να κάνει και με το επεισόδιο του προχθεσινό με το Μπουτάρι. Αλλά θα ξεκινήσω από την ομάδα μας. Ήμουν σίγουρος, τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, κοίτα, όλα καλά, τέλεια η χρονιά η φετινή. Ας μην επαναπαυθούμε όμως, γιατί αυτό το κράτος των Αθηνών για μένα είναι πολύ βρώμικο. Αυτοί δουλεύουν από τώρα για το πώς θα μας ρίξουν σε ευαγγίδες του χρόνου. Την επόμενη χρονιά. Ας μην επαναπαυόμαστε. Να έχουμε το νου μας. Να έχουμε το νου μας, ενώ η οικογένεια του ΠΑΟΚ, αυτοί που κουμαντάρουν την ομάδα του, που κατευθύνουν τέλος πάντων η διοίκηση την ομάδα του ΠΑΟΚ. Είμαι 63 χρονών και ξέρω από όλα τα χρόνια τις μεθοδεύσεις τους. Εις βάρος όχι μόνο του ΠΑΟΚ αλλά και της Βόρειας Ελλάδας. Ναι, δεν μεθοδεύαν τα παγωμένα χρέη τόσα χρόνια. Πώς δεν τα μεθοδεύαν. Λοιπόν, στο προχθεσινό επεισόδιο με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Ναι. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι είμαι ενάντια σε κάθε μορφή βίας. Ωραίος. Δεν το συζητάω αυτό. Ωραίος. Αλλά από την άλλη μεριά
Ενοχλήθηκα λίγο σήμερα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και, και από χθες ακόμα που... Που έκαναν τι? Έχουν προβάλει τόσο, τόσο πολύ το θέμα, ναι. Καλά το κάνανε, αλλά άλλο τόσο θα έπρεπε να προβάλλουν και τη μνήμη της γενοκτονίας των ποντίων των 353.000 ανθρώπων που χάθηκαν. Όποιος δεν έχει ζήσει την προσφυγιά, αυτό καταλαβαίνω στο τέλος, ότι όποιος δεν έχει ζήσει την προσφυγιά... Το ένα είναι είδηση όμως, Κώστα. Ναι. Τα μέσα παίζουν με την είδηση. Το άλλο έγινε πριν χίσει μισή χρόνια. Και έχω, ναι, δει αυτές τις ημέρες 100 αναφορές, ντοκιμαντέρ. Ναι. Πώς δεν έχω, τι, δεν το κατάλαβα. Είναι είδηση, είναι είδηση. Όμως θέλω να, θέλω να καταλήξω στο εξής. Και αφορά μόνο την καθημερινότητά μας τώρα, σήμερα στην πόλη. Δηλαδή θα φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε στην πόλη. Ο ένας επειδή εσύ επειδή πιστεύεις στον Βούδα, εγώ επειδή πιστεύω στον Μουλαχασόν, ξέρω εγώ, δεν το κατάλαβα. Είπα ότι είμαι σε κάθε μορφή βίας ενάντια, ναι, απόλυτα. Και ωραίος, ναι, το είπες και μπράβο. Ναι. Δεν επικροτώ αυτό που έγινε. Ναι. Όμως δεν μπορώ να, από την άλλη μεριά να επικροτήσω τον Μπουτάρη, τη Ρεπούση, το Φίλι, τον Παπινιό που είπε Πόντιος ίσον Βλάκας ανόητος. Και καλά, μπορώ... και εγώ διαφωνώ, και εγώ διαφωνώ. Έτσι. Και αυτό άνθρωποι που είπε με τον Κεμάλ, εμένα με πονάει που είπε I don't give a shit about how many Kemal killed κτλ. Έτσι. Προς Θεού, εμένα με νοιάζει το πόσο έσφαξε ο Κεμάλ. Ναι. Έλληνες. Με νοιάζει. Μπορεί, διαφωνώ σε πάρα πολλά μαζί του. Δεν μπορεί, Μπουτάρη, να λες σχέστηκα τι έγινε με τους Πόντιους και από την άλλη να λες θα βάλω Kemal Ataturk, πώς το λέει μια οδό εκεί στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Προκαλεί. Ναι. Να σου πω έτσι, έτσι περιλήψη. Εμένα της γιαγιάς μου, ο παππούς ερχόμενη από τον πόντο μέσα στο καράβι είχε αρρωστήσει και πέθανε. Τον σαβανώσανε, δέσανε ένα σύστημα. Ναι, ρε Κώστα, ωραία. Και εμένα από την Προύσα ήρθε ο μπαμπάς μου. Ναι, ωραία. Εμένα με βρίζει ο Μπουτάρης και ο κάθε φίλης. Μπράβο. Και με βρίζει. Την πράξη βίας καταδικάζουμε, Κώστα. Δεν μπαίνουν ούτε αστερίσκοι ούτε υποσημειώσεις. I don't give a shit about. Δεν είναι πράξη βίας. Είναι λεκτική βία. Είναι λεκτική βία. Είναι λεκτική βία. Θέλω να πω. Δεν δικαιολογείται καμιά επίθεση στη Χρήσανθε. Όχι. Δεν σηκώνω χέρι σε κανένα. Περίμενε, είπα για επίθεση. Α, εντάξει. Γιατί βάζεις το ένα γεγονός με το άλλο. Α, άρα δεν είπα τέλος. Έρα, συμφωνούμε σε όλα, ρε παιδιά. Συμφωνούμε. Δεν λέω. Κάποια στιγμή. Ναι, αλλά στο ναι, αλλά ξεκινάει η φασισμός. Κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει. Ποιοι άνθρωποι? Αυτοί οι άνθρωποι, σαν τον Μπουτάρη. Που προκαλούν συνεχώς. Ναι, ναι, πρέπει. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να βρεθεί ένας τρόπος να τιμωρηθούν. Όχι φυσικά με ξύλο. Εγώ θα πρέπει. Πω και... Μην τους ψηφίζεις. Κυνήγησέ τους δημοσιογραφικά. Ζούμε σε μια εποχή. Άκου λίγο για αυτούς τους ανθρώπους. I don't give a shit. Ναι. Άμα τους ψηφίσω ή όχι. Ένα δεν ξέρω. Κατάλαβες. Καλά ξέρω. Τι το πρέπει, παιδιά. Ζούμε σε μια εποχή που ο καθένας, το είπες και εσύ σωστά, είναι σχεδόν δημοσιογράφος. Ο καθένας. Έχει γίνει διάσημος ο κάθε μίτσος που γράφει στο Facebook, που έχει Insta story, που έχει... Αυτό. Εγώ ήθελα να πω το εξής, αν με ακούτε. Ναι, σε ακούμε. Κακώς ασχολούμαστε με τον Μπουτάρη. Είναι προσεκτική και η επώνυμη και βέβαια μπορώ να καυτηριάσω από την άλλη μεριά για το Φίλι, ας πούμε, έτσι. Ο Φίλις δεν είναι μόνος του μέσα στη Βουλή. Είναι άλλοι τόσοι... 50, 60, 100, δεν ξέρω πόντι. Τώρα γιατί το πήγαμε στο καταγωγή. Γιατί πήγε εκεί το πράγμα. Οι οποίοι δεν βγήκαν να τον αποδοκιμάσουν ή να διαμαρτυρηθούν. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι είναι να διαμαρτυρηθούν. Έχουν καρέκλες. Καρέκλες έχουν. Καρέκλες έχουν. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Έγινε Κώστα. Θα φύγουν όλοι. Έγινε Κώστα. Καλημέρα. Να σου πω κάτι. Για να το κλείσουμε λίγο με τον Μπουτάρη. Κακώς ασχολούμαστε με τον Μπουτάρη. Ο κύριος το πήγε. Διότι ο Μπουτάρης με αυτό το τραγικό γεγονός το οποίο έγινε. Ζούμε με τραγικό... το Μπουτάρη. Αύριο μπορεί να δεχθεί επίθεση εσύ ή εγώ. Εγώ έχω δεχθεί. Μπράβο, έχεις δεχθεί. Το τραγικό που έγινε λοιπόν με τον Μπουτάρη. Φύγαμε από την ουσία του θέματος και ενώ έγινε μια εκδήλωση για τη γενοκτονία των ποντίων, κανείς δεν μιλάει για την γενοκτονία των ποντίων, κανείς δεν μιλάει για την εκδήλωση και όλοι μιλάνε για το επεισόδιο με τον Μπουτάρη. Λογικό είναι. Όπως γίνεται, ας πούμε, ένα καταπληκτικό παιχνίδι ποδοσφαίρου, κάνουν πέντε χαζοί από τη μία και πέντε χαζοί από την άλλη επεισόδια και αντί να μιλάμε για το καταπληκτικό ποδόσφαιρο, μιλάμε για, για τους πέντε χαζούς. Εγώ σου λέω το μόνο πράγμα που κρατάω περισσότερο από το καθένα είναι τον τύπο με το κοριτσάκι στην αγκαλιά, ο οποίος μόνο και μόνο επειδή έχει το κοριτσάκι του στην αγκαλιά, δεν πρέπει να πει, να αντιδράσει και να κάνει το παραμικρό. Η εικόνα που με τρομάζει πιο πολύ από όλες. Όλοι οι υπόλοιποι. Άσχετα, να σου πω κάτι. Αν άσχετα σε τέτοιες περιπτώσεις, κατευθείαν σπέβδουμε να τους βαφτίσουμε.
Όχι ήταν ακροδεξί, όχι ήταν φασίστες, όχι ήταν εγώ το λέω τίποτα, όχι δηλαδή. Ήταν το άλλο. Δεν ξέρουμε πραγματικά τι ήταν όλοι λέω, αυτοί οι οποίοι ενήργησαν. Μπορεί κάποιος να έχει ακούσει το I don't give a shit. Μπορεί κάποιος άλλος να του την είχε φυλαγμένη από αυτά που λέει για τους Σκοπιανούς. Κάποιος άλλος μπορεί να είναι παοξής και ο άλλος αριανός. Μπορεί να είναι αριανός που δεν γουστάρει που λέει υπέρ του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρεις το κίνητρο της μάζας και του όχλου. Και το επειδή εγώ το ξέρω πάρα πολύ καλά, με ανθρώπους, σας το έχω περιγράψει, άνθρωπος που 5 λεπτά πριν ήρθε και μου έλεγε «Μπράβο αγόρι μου, μόνο εσύ τα λες όπως πρέπει» και μου έκανε χειραψία και χαίρομαι να σ' ακούω και τα λοιπά, 5 λεπτά μετά ήταν στη μάζα που μου ορμούσε. Έτσι είναι, η ψυχολογία της μάζας αυτό είναι. Και η άρα του μην τους βαφτίζετε, είναι απαράδεκτο να χτυπάς τον οποιοδήποτε. Δεν σηκώνεις χέρι σε κανέναν. Δεν σηκώνεις χέρι σε κανέναν. Δεν σηκώνεις χέρι. Πρόσε, καταλαβαίνω αυτούς που λένε με αυτά που λέει του το κάνανε. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ, κουλτούρα θες, η παιδεία των γονιών ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα πάω ποτέ. Ο πολιτισμός είναι ρε. Δεν θα πάω ποτέ να χτυπήσω τον Μάριο για κάτι που είπε ή έκανε οτιδήποτε. Θα βάλω κάποιους άλλους να το χτυπήσουν τον Μάριο. Ωραίο. Δεν είναι καλό αυτό. Είναι ο πολιτισμός που κουβαλάει ο καθένας. Ναι. Αυτό που είπα τώρα πέρα από την πλάκα έχει ουσία. Υπάρχουν πάρα πολλοί γραβατωμένοι, κουστομαρισμένοι, οι οποίοι βγαίνουν και αποδοκιμάζουν τη βία και την ίδια στιγμή δίνουν χαρτζηλίκη από σένα που το έχει ανάγκη για να πάει να κοπανίσει. Με ξεπακούεται. Έτσι. Αλλά να σου πω κάτι. Και ο δήμαρχός μας κάποια στιγμή να καταλάβει ότι δεν γίνεται επειδή ακριβώς. Για τον ίδιο λόγο που είναι απαράδεκτο να χτυπήσει έναν άνθρωπο 75-76, πόσο χρόνο είναι. 75. Μπράβο. Είναι του ορμάνε τώρα 50 είναι, άτομα, 60 ρίγου κάτω. Πάς καλά, πάτε καλά. Πρόσεξε. Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να αντιληφθεί και αυτός ότι δεν γίνεται να εκμεταλλεύεται ακριβώς το ότι είναι 75-76 χρονών για να λέει ό,τι μπουρδα θέλει. Γιατί δεν είναι ο Γιάννης Μπουτάρης. Είναι ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης που βγαίνει και τοποθετείται. Είναι σαν εκπροσωπεί όλους εμάς. Δεν βγάζεις όμως άκρη να πεις ποιο τι θα είναι με το αυγό και την κότα. Δεν γίνεται. Άμα αρχίσουμε τα αλλά, ναι, αλλά είπε. Αυτό είναι άλλο. Ναι, αλλά, ναι, αλλά το χτυπήσανε. Ναι, ναι, αλλά Χρήσανθε, το... σε αυτά σε δεν αυτό, έχει ναι, αλλά. Εμείς στην πράξη δεν υπάρχει αλλά. Δεν υπάρχει αλλά. Όπως λοιπόν καταδικάσαμε τις μπούρδες που έλεγε και το λέγαμε εδώ πέρα, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Και είπα ακριβώς το ίδιο και για τον Κωστή Χατζηδάκη και για τον Γιώργο Κουμουτσάκο. Ακριβώς τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια του ανθρώπου. Καταδικάζαμε τις μπούρδες που έλεγε. Οφείλουμε να καταδικάσουμε κάθε μορφή βίας. Και να σας πω και κάτι, εσείς που τον χτυπήσατε. Τον κάνατε συμπαθή. Γιατί πάρα πολλοί που είχαν τρελαθεί με τον Μπουτάρη και δεν θα τον ψήφιζαν με όλα αυτά που έλεγε και έκανε, τώρα να ξέρετε ότι κάποιοι από αυτούς θα πάνε και θα τον ψηφίσουν. Εσύ από συμπάθεια. Με αυτό πάμε στο διάλειμμα 9.51. Μια χαρά κέρδισε συμπάθειες για τις επόμενες εκλογές. Ήξερε τι θα γίνει όταν αυτός βάζει και πονηριά μέσα. Λέει ο 951. Καληνύχτα. Λοιπόν, καλημερίζω για το επιτελείο του Πιπερών που είναι συντονισμένο και μας ακούει στην Γεωργίου Παπανδρέου 25 στην πρώην Ανθέων, το σύγχρονο μαγειρίο Πιπερών. Καλημέρα παιδιά, να είστε όλοι καλά. Κρυφοβάζελε τα μπλουζάκια που έβγαλε ο Κάρι και γράφουν «Ερχόμαστε». Πες του να τα κρατήσει και για το τέλος της χρονιάς. If you know what I mean, λέει ο 992. Ποιον λες κρυφοβάζελο, τον Χρύσανθο, δεν το πιάνω αυτό. Τέλος πάντων, τα γεγονότα στον Λευκό Πύργο, επαναλαμβάνω, τα γεγονότα στον Λευκό Πύργο με τον προπυλακισμό του Μπουτάρη είναι δυστυχώς μία εικόνα από το κοντινό μέλλον. Μία χώρα υποκατάρρευση, ο... Εκεί πέρα κόβεται, σοφέ 472, στείλε τη συνέχεια. Με αγωνία περιμένω τη συνέχεια. Μία χώρα υποκατάρρευση, ο, ναι, κατάρρευση ηθικών αξιών κτλ. Χάνουμε τις βασικές αρχές και τέτοια. Λοιπόν, γραμμές ανοιχτές, 23, 10, 2, 4 και 3 οκτάρια, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express, άσχετα με το να απαντήσει σωστά στο Look Alike Quiz του Γκουστάβο Αγιόν της Ρεάλ Μαδρίτης που είναι ολόιδιος με ξένο διεθνή ποδοσφαιριστή μεγάλου ευρωπαϊκού κλαμπ. Μία σωστή απάντηση μέχρι στιγμής. Απίστευτο. Έτσι, περιμένει ήδη γραμμή. Είναι το ρεκόρ της εκπομπής αυτό. Τι είναι αυτό, περίμενε. Ένα μήνυμα σε 12 συνέχειες. Ποιος είναι, ο 472. 472. Περίμενε. Ποιο είναι το ρεκόρ του, ξέρεις. Όχι. Κρατήσου. Πρωινή εκπομπή με τον Παναγιώτη με μένα. 21 μηνύματα.
Συνεχόμενα έτσι. Συνεχόμενα έτσι 21 θα σου φύγει το τάχο τυπωμένα στο σπίτι. Πάμε στους φίλους που περιμένουν και τα διαβάζουμε στην πορεία. 72 με λέει κρυφό βάζελο. Καλημέρα! Εσένα εννοεί ρε. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Εντάξει, γεια σας, γεια σας. Παιδιά, αφήστε μας χρόνο. Λέγαμε για τις μπουρδες του Μπουτάρια και οι μπουρδες αυτών. Αφήστε μας χρόνο γιατί ο 472 έχει στείλει ένα μήνυμα σε 15 δόσεις. Είναι κείμενο, κατεβατώ, 12, συγγνώμη. Ναι, φίλε, πάμε. Καλημέρα. Το όνομά σου και ομάδα. Θανάσης Αντιμπουτάρης. Θανάσης Αντιμπουτάρης. Και ο παδός τίποτα του ΠΑΟΚ, του Άρη, κάτι, του Ηρακλή. Του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε Θανάση, ακούμε. Είπε μια κουβέντα πριν ο Χρήστανθος. Ναι. Αυτό βέβαια σχετικά με τη δικιά του περιπέτεια πριν από χρόνια. Ναι. Ότι αν θα βάλω κάποιον, αν θέλω να χτυπήσω κάποιον, θα βάλω κάποιον να το χτυπήσει και να το χτυπήσω εγώ. Ναι, πλάκα έκανα προφανώς. Πλάκα έκανα. Δεν θα βάλω κανέναν ποτέ. Εντάξει, Χρυσάβε. Εμένα όμως. Όχι, σου λέω, είναι πραγματικότητα αυτό. Το κάνουν ναι, πολλοί. Σε πιστεύω, δεν ξέρω, εγώ το έχω νιώσει αυτό. Ναι. Με έκανε κλικ όμως και το. Και θέλω να το συνδυάσω με το χθεσινό γεγονός. Εχθές ο ειδικός αυτούργος αυτό του γεγονότος. Με του Σαββάτου. Του Σαββάτου, ναι. Ήταν τα ποντιακά σωματεία, ναι ή όχι. Όχι. Ο ειδικός αυτούργος. Θέλω να σου πω το εξής, να σου εξηγήσω το εξής. Ο ηθικός αυτούργος, πρόσεξε λίγο, να σου πω κάτι για να εξηγήσει αυτό και μετά του λες. Ο ηθικός αυτούργος μπορεί να είναι πολύ. Ρε Χρήσανθε, περίμενε να ολοκληρώσω την κουβέντα μου. Ναι. Ο δήμαρχος και ο κάθε δήμαρχος και ο κάθε περιφερειάρχης, για να πάει σε μια εκδήλωση, δέχεται μια πρόσκληση. Δεν πάει από μόνος του. Προφανώς. Ναι. Όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο δήμαρχος, έχει προξενήσει τόσο μεγάλο κακό σε αυτά τα σωματεία στην ημέρα μνήμης, στον ποντιακό ελληνισμό, στο μακεδονικό. Δεν τον καλεί, ρε φίλε. Καλεί τον αντιδήμαρχο πολιτισμού. Δεν πάει έτσι. Αποκλείεται να κλείθηκε. Δεν κλείθηκε από μόνος του πήγε. Αποκλείεται. Εγώ λέω ότι μπορεί να κλείθηκε, αλλά έτσι γίνεται πάντα. Καλείσαι και από εκεί και πέρα επιλέγεις το αν θα πας ή αν θα στείλεις κάποιον άλλον. Όταν λοιπόν το κλίμα είναι βαρύ για σένα, στέλνεις κάποιον άλλον. Η πρόσκληση δεν πάει στο Γιάννη Μπουτάρη. Η πρόσκληση πάει στο Δημαρχείο και, στο Δήμαρχο ως οντότητα, όχι ως φυσικό πρόσωπο. Σήμερα λοιπόν ο Δήμαρχος είναι αυτός. Ναι. Όταν σε έχει προκαλέσει, όταν σε έχει εξυβρίσει, δεν τον κάνεις, φίλε. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο μπορεί να καλέσει, δηλαδή να καλέσει τον Ερντογάν. Αν δεν τον καλούσε, δεν ξέρω αν τον κάλεσε, θα λέγαμε όλοι γιατί δεν τον κάλεσε. Εγώ έχω να πω το εξής. Όλα αυτά τα σωματεία που δεν νοιάζουν ούτε στο ελάχιστο για τον ποντιακό λυσμό, αλλά είναι κομματικά σκαλοπάτια για κομματόσκυλα. Καλά, μην τους βάζεις όλους στον ίδιο τόρβα τώρα. Για τους περισσότερους αυτό ισχύει. Για τα περισσότερα σωματεία. Γιατί αυτά βλέπουμε. Αυτά τα αποτελέσματά τους. Τέλος πάντων. Ωραία. Εντάξει, να είσαι καλά. Έγινε Θανάση. Δεν καλείς το δήμαρχο. Έγινε Θανάση. Δεν τον καλείς. Έγινε Θανάση. Οκ. Έγινε. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα, φίλε. Νίκος ΠΑΟΚ. Νίκος ο παδός του ΠΑΟΚ. 65 χρονών. Καλημέρα, Νίκο. Καλή εβδομάδα. 65 χρόνων. Καλή εβδομάδα. Σε ακούμε με μεγάλη προσοχή. Θα μου επιτρέψεις λοιπόν, ειδικά εσένα, να σε λέω παλικάρι μου, ναι. Λόγω διαφοράς ηλικίας. Συγγνώμη, το Μάριο. Ξέρεις πόσο χρόνο είναι. Το Μάριο. Παλικάρι μου, λόγω διαφοράς ηλικίας. Μια δυο τάξεις το περνάς, δεν είναι. Εντάξει, 29 με στα 30 είμαι, δεν πειράζει, δεκτών. Τι, πάμε. Σας ακούμε. Στο ίδιο σχολείο μπορεί να πηγαίνατε. Ερώτηση. Ναι. Μάρη, γιατί είσαι τόσο κακεντρεχής, ειδικά με τον ΠΑΟΚ. Και θα σου πω τι εννοώ. Με τον ΠΑΟΚ κακεντρεχής. Συζητάγατε στο ξεκίνημα της εκπομπής, μιλούσατε για τον μπάσκετ. Και γυρνάς και λες, καλά που βρήκε την ΑΕΚ να έχει πάρει το κύπελο, το Champions League την πήρε και λοιπά και τον... Βλέπεις λοιπόν που ακούς αυτό που θέλεις. Τι είπα, κατάλαβες. Αυτό έπεσε. Μια χαρά του ήρθε του ΠΑΟΚ. Μια χαρά του είπε, λέω, του ΠΑΟΚ. Μια χαρά του ήρθε του ΠΑΟΚ που η ΑΕΚ ξεδίψασε με το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Μην επαναλαμβάνεις τα λόγια σου. Μα μου βάζεις άλλα λόγια. Αυτά έπεσε. Έχει διαφορά το μια χαρά του. Άκουσε τι έχω να σου πω, δεν χρειάζεται να εξανίστασαι. Ναι. Άκουσε λοιπόν. Ναι. Η ερώτηση λοιπόν ήταν η εξής. Ναι. Αφού του ήρθε μια χαρά που άλλος είχε ξεφουσκώσει, είχε κάνει τις προηγούμενες τρεις φορές, τι συνέβηκε λοιπόν. Για πες μου λεπτομεριακά να σ' ακούσω. Τότε... Μ' αρέσει όπως αναλύεις τα πράγματα. Τότε όπως λένε και οι φίλοι του ΠΑΟ και το ποδό... Να απαντήσω.
Όπως λέει και ο φίλος μου ο Δάμωνας ο Παόκτσης, ναι, οι στραβές που έκανα μέχρι τον Οκτώβριο ήταν επειδή τότε έχτιζα την ομάδα του ποδοσφαίρου. Έτσι και η ΑΕΚ έχτιζε την ομάδα του μπάσκετ. Πριν τρεις εβδομάδες ξαναχάσανε. Πήρε το ευρωπαϊκό και καθάρισε. Πριν τρεις εβδομάδες ξαναχάσανε εκεί μέσα. Ρε Δημήτρη. Δες τη βαθμολογία. Ειδικά μπάσκετ, ειδικά μπάσκετ που δεν ασχολούμαι. Μπράβο σου. Παιχνίδια. Δίκαια τους καθάρισες και μπράβο σου. Αυτό πες. Αυτό πες. Αν θέλεις να εφεύρεις δικαιολογίες και εσύ και εγώ μπορούμε να μιλάμε 10 ώρες φυσικά. Για να μην βρούμε λύση. Το ξαναλέω όμως, λοιπόν, του ήρθε μια χαρά λέω του ΠΑΟΚ που ξεδίψασε η αυτό είναι φασισμός ρε Νίκο, να μιλήσω, μίλησες. Δεν χρειάζεται να το ξαναλέσεις, δεν μιλάς σε κονσέρβα, μιλάς σε τώρα ρε Νίκο, μιλάς σε άνθρωπο που έχω βγει, έχω βγει στη γραμμή και υπερασπίστηκα. Εγώ να σε ακούω. Χριστό! Κλείστο λίγο! Κλείστο λίγο! Κλείστο λίγο! Κλείστο λίγο! Κλείστο λίγο! Όχι να τον κλείσει, να τον κόψει! Καταρχήν τον λένε Νίκο. Να ακουστώ, τον Νίκο. Να ακουστώ και μετά. Δεν είναι σωστό αυτό που λέω. Όχι, όχι, φωνάζει. Όχι, όχι, φωνάζει. Τον Νίκο θέλουμε. Έχω υπερασπιστεί στον αέρα, σε εκπομπή του Ραπτόπουλου, τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ που το υποτίμησαν στη σειρά τρεις ΠΑΟΚτσίδες. Πρωτοείδα μπάσκετ ΠΑΟΚ μέσα του 70. Όπως και Ηρακλή και Χανφ και Άρη. Δεν χρειάζεται να απολογείσαι. Καλά σε συμφόρεσαι. Τελειώσαμε με σένα. Πάμε λοιπόν στο παλικάρι το άλλο που τον συμπαθώ πάρα πολύ, τον Αριανό. Να το δεις αυτό. Φίδι στον κόρφο σου. Αγόρι μου, Χρύσανθε, δεν βγήκε ακόμα. Τι? Βγήκε τώρα και θα κάνει ομάδα, θα άρχισες από τώρα την τεχνική του να κάνεις τον πριζόνις παξίδες, ότι όταν θα βρεθούμε και να 1-0 και λοιπά. Ηρεμήστε λίγο ρε παιδιά. Ναι, είναι ψυχολογικό. Ψυχολογικό είναι αυτό. Και το πρίζωμα αρχίζει μετά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλά είναι αυτό. Ωραίος Νίκο, ωραία παρουσία. Να σε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλά. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή, ναι, πόλους, ναι, καλημέρα. Δεν είπα, ναι, 23-10 ανοιχτές γραμμές, έτσι, 23-10-287-888. Εγώ είπα ότι έχω βγει στον αέρα πραγματικά, στο Ραπτόπουλο, όταν βγήκαν βράδυ. Μην το ξαναπεί, το είπε πριν. Σερί τρεις παοξίδες. Εσύ πρέπει να το ξαναπεί. Δηλαδή, πραγματικά. Ρε, το είπε, ακούσαμε, υποτιμάνε οι παοξίδες στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Το υποτιμάνε, δεν έχουν ιδέα. Πραγματικά. Και λέω τώρα, του ήρθε συν τη άλλη που είναι πολύ άξιο ο ΠΑΟΚ και πεντακάθαρο, ειδικά στο φέτος στο μπάσκετ, τι να πω. Αλλά του ήρθε, λέω, μια χαρά που η ΑΕΚ ξεδίψασε με το ευρωπαϊκό τίτλο. Είναι και αυτό ένα συν. Δες τη βαθμολογία. Αυτό είπα. Σκανακής, νομίζω και ο Σταύρος Κόλκας που είναι ένας λογικός άνθρωπος. 4 παιχνίδια, 2 νίκες είναι πριν το ευρωπαϊκό. Ωραία, μπράβο, εντάξει, είναι παλικάρι μου, άλλο αυτό. 3 νίκες. Δες τον μπάσκετ τώρα, μια χαρά είσαι. 2. Οι 2 νίκες είναι πριν το ευρωπαϊκό. Και 3 να πει να πάρει τα κέρδιζε. Ναι, ναι. Εντάξει, ωραία. Δεν σχολιάζω. Δεν σχολιάζω. Το άδειασε. Βγήκαν το πούμε το Γιαννούλη, τα ξέρει. Ναι. Πες αυτό το πράγμα που είπες στο Γιαννούλη. Ότι ποιο τι, ότι άδειασε. Ότι άδειασε μια ομάδα, αυτό δεν είπες, ότι άδειασε η ομάδα με το ευρωπαϊκό. Ξεδίψασε είπα, ναι. Ξεδίψασε. Το ρήμα, ναι. Το ίδιο πράγμα. Ναι. Ωραία. Αν πάω εγώ με τη Σκάρλετ Γιόχανσον, μετά η κυρασούλα στη γειτονιά μου, δεν θα μου λέει πολλά πράγματα. Πες μια με τη Σκάρλετ και πάμε παραπέρα. Ναι. Πες το Γιαννούλη, πες το ναι. Έλα, 8 ώρα και πες. Η ΑΕΚ ξεδίψασε και ναι. Έχει ένα φάσκελο. Ναι. Το βλέπω στο χέρι μου. Ναι. Είναι τρεις φορές στο χέρι μου. Ναι. Έτσι το φάσκελο. Καρδισιώτικο. Ναι, αυτό τι τιμάμε, θα με τραμποκίσει ο Γιαννούλης που είναι το παιδί συμπαθέστατο και πολιτισμένο. Που είναι το παιδί συμπαθέστατο. Δεν είναι τόσο συμπαθέστατο. Είναι αστείο. Που είναι το παιδί συμπαθέστατο, είμαι για τον Γιαννούλη. Τον τελευταίο φίλο. Τελευταία γραμμή, μην καλείτε άλλη γιατί έχουμε. Θα είναι εδώ 8 η ώρα σήμερα. Ο Γιάννης. Θα με δει, τι θα με κάνει, ρε. Τι? Θα με διέρει, τι θα κάνω. Και η έννοια διέρει με Γιαννούλη και σένα δεν είναι. Είναι εντάξει. Θα σε κάνει έτσι με το δάχτυλο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, καλή εβδομάδα. Αντώνης από Κατερίνη Αριανός. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Ωραία, Αντώνη, ακούμε με μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, πήρα με αφορμή τον Μπουτάρη να μιλήσω. Άλλο αυτό. Λοιπόν, άλλο ή άλλο, παιδιά, δηλαδή σα φαίνεται παράξενο αυτό που έγινε με τον Μπουτάρη. Όχι, καταδικαστέο και άσχημο είπαμε. Εντάξει, καταδικαστέο, αλλά δεν είναι λογικό ότι κάποια στιγμή θα συνέβαινε αυτό το πράγμα. Τώρα τι μου λες να σου απαντήσω ρε φίλε, ότι στο δικό μου πολιτισμό όχι, είναι αδιανόητο. Εντάξει, στο δικό σου πολιτισμό, αλλά ο άνθρωπος με αυτά που έχει πει... Περίμενε. Στο δικό σου πολιτισμό είναι αδιανόητο. Περίμενε λίγο, κάτσε να το βοηθήσω. Γιατί είναι άλλο να το αποδοκιμάζεις και άλλο να το θεωρείς. Άμα πας εσύ στην Τούμπα. Ναι, ότι θα γίνει, ναι. Την προηγούμενη μέρα έχεις βγει στο ραδιόφωνο, περίμενε. Έχεις βγει στο ραδιόφωνο την προηγούμενη μέρα και βρεις τον ΠΑΟΚ. Και την άλλη μέρα πας στην Τούμπα. Ναι. Τι θα γίνει.
Φυσικά και είναι αδιανόητο για τον πολιτισμό σίγουρα, να φας ξύλο και θα το καταδικάσουμε. Κοίταξε, ναι. Αλλά σίγουρα, δεν θα έχεις το μυαλό σου ότι μπορεί να σου την πέσει. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Σίγουρα, δηλαδή κι εγώ να ήμουν εκεί πέρα, δεν θα έκανα τραμπουκισμό. Το πολύ πολύ να τον έβριζα, να τον φώναζα κτλ. Αλλά τραμπουκισμό όχι. Δηλαδή τραμπουκισμό στην έννοια να του πετάξω πράγματα ή να το χτυπήσω ή οτιδήποτε. Αλλά με όλα αυτά που έχει κάνει, με όλα αυτά που έχει πει από μακεδονικό, από και εγώ δεν ξέρω τι, απόψεις του για όλα. Ναι. Εντάξει, απλά κάποια στιγμή θα γινόταν. Εντάξει, σίγουρα είναι... δεν το... Αντωνιουρέ, στα άλλα όλα που έχει πει διαφωνώ. Ειδικά αυτό το τελευταίο με την Παλαιστίνη, απλά, με το Ισραήλ, βγάζω μπιμπίκια. Δεν σχολιάζω. Ο καθένας, ακούστε λίγο, ο καθένας προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός πάλι πολιτικά. Είτε από τη μία πλευρά, είτε από την άλλη πλευρά, είτε την παραδίπλα. Και θα σου πω ένα παράδειγμα. Προσπαθώ να το εκμεταλλεύω και με άλλους τρόπους. Βλέπω μία ανάρτηση που έχει κάνει μία και λέει: το θέμα είναι να μην επιτραπεί η υιοθεσία σε ομόφυλα ζευγάρια, γιατί τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν με πρότυπα. Και έχει τον τύπο αυτόν που και εγώ τον καταδίκασα, που με το παιδάκι του βρίζει το μπουτάρι. Επειδή λοιπόν υπάρχει ένας, ο οποίος έχει το παιδί αγκαλιά και βρίζει το μπουτάρι, κάνει λάθος. Τι πάει να πει, ότι πρέπει να επιτρέπεται η υιοθεσία σε ομόφυλα ζευγάρια. Αρχίζει ο καθένας και μπλέκει το κάθε τι, για να εξυπηρετήσει τα δικά του είτε προσωπικά συμφέροντα είτε τις απόψεις είτε οτιδήποτε άλλο. Δεν βγαίνει άκρη, παιδιά. Δεν βγαίνει. Εντάξει, η εποχή είναι τραμπουκίστικη. Ναι. Και ο τραμπουκισμός γίνεται είτε με λεκτική βία, είτε με βία αυτή που έγινε στο μπουτάρι, είτε με ψέματα. Ο άλλος γίνεται και λέει ότι είμαι βάζαλος, με παράδειγμα εγώ. Αυτό είναι μια μορφή bullying, μια μορφή βίας, όταν ο άλλος λέει ψέματα για σένα και προσπαθεί, τι προσπαθεί να κάνει αυτός, να επηρεάσει κάποιους άλλους, επειδή αυτός δεν είναι τόσο Άρης. Ήταν βάζελος μικρός. Εντάξει, η εποχή μας είναι τραμπουκίστικη και ο μεγαλύτερος τραμπουκισμός δεν γίνεται με τις δυο σφαλιάρες ή τις τρεις κλωτσιές. Γίνεται στα social media. Βέβαια. Εκεί είναι το χειρότερο από όλα. Εντάξει, το θέμα, παιδιά, το θέμα. Τώρα, είναι για τον μπουτάρι, όπως λες, και τον κάθε μπουτάρι, τον κάθε πολιτικό, έτσι όπως έχει εκτραχυνθεί η κατάσταση, έχουμε φτάσει στο σημείο να υπάρχουν και τέτοιες μορφές αποδοκιμασίας. Ήμασταν και χειρότερα. Που ο άλλος πάει μετά στη λεκτική, ο άλλος ανεβαίνει επίπεδο, πάει στην κλωτσιά, ο άλλος πάει μπουνιές και κλωτσιές, ο άλλος δηλαδή... πάει ανεβαίνει. Αντώνη! Αντώνη, δικαιολόγησες! Συσταγωγικά, κάπως πλέον. Δεν δικαιολόγησε την πράξη. Το θεώρησε φυσιολογικό. Το θεολογικό, μπράβο. Αυτό θεώρησε. Ναι. Στο Χατζηδάκι, γιατί έγινε επίθεση. Είναι άλλο το ένα και άλλο το. Στον Κωστή Χατζηδάκι, γιατί έγινε επίθεση. Περίμενε. Στο Θοδωράκι, γιατί έγινε επίθεση. Δεν είναι καμία επίθεση τραμπουκισμό στο Θεοδωράκι. Στο σπίτι του δεν πήγαν και γράψαν απ' έξω και τέτοια. Δεν είναι μορφή επίθεση αυτή. Απλά εκεί επειδή είχε άλλη μορφή και από άλλη πλευρά, Μάριε, δεν ασχολήθηκε. Δεν το έχει πει. Έχει πει τόση ώρα. Για το Χατζηδάκι, για τον Μπουτάρι, για τον Κουμουτσάκο. Ναι. Στο Θεοδωράκι, γιατί έγινε επίθεση. Με το σπίτι του Θεοδωράκι, το μαθαίνω τώρα. Να είμαι ειλικρινή, το μαθαίνω τώρα. Τώρα το μαθαίνω, ρε φίλε, να σου ορκιστώ. Μάριε, πού ζει. Τώρα το μαθαίνω, ειλικρινά. Γράψα να παίξα το σπίτι, τι λες τώρα. Τώρα το μαθαίνω. Καλά, πού ζεις. Τώρα το μαθαίνω και τα καταδικάζω. Ωραία, παιδιά, δεν έχουμε χρόνο, sorry, Αντώνη. Όποιος ακούει κάτι, άκουσε λίγο. Είμαστε στην εποχή που όποιος ακούει κάτι που δεν του αρέσει, τα ξέρετε. Κατηγορεί, πρόσεξε, αυτόν που το λέει για φασισμό και επιλέγει μια μορφή φασισμού. Για να αντιδράσει. Αυτό γίνεται. Απλά, ένα τελευταίο να πω. Απλά είναι η καιρή είναι δύσκολη. Ναι, κατανοητό. Ο κόσμος είναι τρελαμένος. Απλά έχει ένα μεγάλο πόστο, να το πω, στην Ελλάδα, ο Μπουτάρης, σαν δήμαρχος Θεσσαλονίκης, πρωτεύουσα της Μακεδονίας, βγαίνει και λέει λόγια τρελά. Ο άνθρωπος είναι για μένα εγκληματίας, έτσι, με αυτά που έχει πει. Γιατί έχει πάει να διαστρεφώσει την ιστορία. Και έχει ένα πολύ μεγάλο πόστο, έτσι. Μιλάμε τώρα για δήμαρχο της Θεσσαλονίκης. Αντώνη, αυτό με την ιστορία, όχι για αυτά το που λέει ο Μπουτάρης, για άλλο, γενικότερα, σε άλλα κομμάτια της ιστορίας, δεν θα το έλεγε αυτό που μας βολεύει εμάς. Εγώ λίγο πριν δεν σου είπα ότι ο καθένας προσπαθεί. Τέλος πάντων, μιλάμε τώρα για αυτά που είπε κάτι πολύ καλό ο καθηγητής ιστορίας του Πανεπιστημιακού. Ο κορσές της ιστορίας είναι πάρα πολύ στενός για να χωρέσει αυτό που βολεύει τον κάθε λαό. Άστο, πονεμένη ιστορία είναι αυτό. Έτσι. Τέλος πάντων, αυτά που γράφονται στα βιβλία και αυτά που ξέρουμε, και όχι μόνο από τα δικά μας τα βιβλία, αλλά και τα βιβλία όλου του κόσμου, ξέρουμε ποια είναι η ιστορία γενικά της Μακεδονίας, αυτό που με πειράζει. Άλλο γι' αυτό δεν λέω, δεν λέω γι' αυτά, άλλο γι' αυτό δεν λέω. Ναι, και με πονάει και εμένα και... Εντάξει, και διαφωνώ. Εντάξει,
Και πραγματικά, πραγματικά σαν Κατερινιώτης, σαν Κατερινιώτης, απορώ ρε παιδιά, εντάξει, απορώ αυτός ο άνθρωπος πώς βγήκε δήμαρχος. Δηλαδή πραγματικά λέει, δεν ήξερε ο κόσμος τις απόψεις του περί πολιτικών θεμάτων. Βγήκε με τον ίδιο τρόπο, βγήκε ο Τσίπρας. Λόγω των όσων έκαναν το καταλαβαίνω. Τώρα για να το απαλύνω λίγο όλο το θέμα, το καταλαβαίνω. Είναι αργιανός και λογικό είναι να βγει ρε παιδάκι μου δήμαρχος. Έγινε καλημέρα. Ωραία. Αυτό, αυτή η εικόνα πάντως, οι 20, 30 με 40 με έναν παππού. Εντάξει, δηλαδή, τώρα είναι... 40, 50 άτομα τώρα και οι 17, 19 ετών. Τώρα. Και ένας με έναν παππού θα ήταν πάλι σε και ένας εικόνα. Πάμε τα μηνύματα. Άμα πας εσύ και τον κοπανάς, πάλι θα λένε όλοι τι κάνεις. Λοιπόν. Ο 951 αν πάει όμως ο Μάριος, θα πούνε ότι είναι δύο συνομήλικοι, δύο παππούδες που μαλώνουν. Δημήτρη, το διαβάσαμε. Προσέξτε τώρα, προσέξτε λίγο. Θα διαβάσει ο Δημήτρης. Δημήτρη, το έχεις ταμπαραμπάρει, έτσι. Άντε, εντάξει. Του διαβάζει ένα το μήνυμα, μήνυμα του 482, είναι ένα μήνυμα. Πάμε. Τα γεγονότα στο Λευκό Πύργο. Και μπράβο και στην κυρία. Ποια είναι η κυρία? Η κυρία είναι του Δημοτικού Συμβουλίου, η κυρία Γούλα, κάπως έτσι. Μπράβο. Που τη, στην ουσία βαράνε αυτή. Πρόσεξε, έχει δεν έχει φύγει από δίπλα του. Σε αντίθεση με τους αστυνομικούς. Μπράβο. Όχι, φύγα. Οι δύο μείνανε. Ο ένας, ο... Οι δύο μείνανε σε απόσταση, Χρήστανθε. Τα γεγονότα στο Λευκό Πύργο με τον προπλακισμό του Μπουτάρνε δυστυχώς μια εικόνα από το κοντινό μέλλον. Μια χώρα υποκατάρρευση όπου όλοι στρέφονται εναντίον όλων. Δεν θα δώσω άδικο στους ποντίους που δεν θέλουν να παρευρίσκεται στις εκδηλώσεις μνήμης από τη στιγμή που με τις πράξεις του δείχνει ότι δεν σέβεται ούτε τους νεκρούς. Η εικόνα όμως 100 ατόμων να χτυπάνε έναν 75χρονο είναι ικτρή. Η οργή είναι πολύ κακός οδηγός. Δεν σου αρέσει, δεν το ψηφίζεις. Σωστό. Δεν ξέρω πολλές καταστάσεις που να επιλύθηκαν επιτυχώς με βία. Ούτε μισή. Από την άλλη πλευρά, ο Μπουτάρης πρέπει να καταλάβει ότι έχει έναν θεσμικό ρόλο ο οποίος απαιτεί μεγάλη σοβαρότητα και αποστασιοποίηση από προσωπικές ατζέντες. Τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της θητείας του. Ο ίδιος άνθρωπος που πριν από μερικούς μήνες έβγαλε ένα συγκλονιστικό λόγο για τα δεινά που πέρασαν οι Εβραίοι της πόλης, σωστό, κατάφερε σε ελάχιστο χρόνο να εξοργήσει για πολλωστή φορά το ποντιακό στοιχείο της Θεσσαλονίκης. Είναι πληθωρικός χαρακτήρας, όλοι το ξέρουν αυτό. Ας χρησιμοποιήσει αυτή την πληθωρικότητα για να αφήσει μια πόλη καλύτερη από αυτή που παρέλαβε και όχι σαν μόνιμο άλοθη για τις ουκ ελάχιστες ανοησίες που έχει ξεστομίσει. Αν δεν μπορεί να λειτουργήσει ενωτικά, οτιδήποτε και αν έχει να επιδείξει κατά τη διάρκεια της δημαρχίας του, θα ξεχαστεί και η Θεσσαλονίκη θα μπει σε ένα ακόμα μεγαλύτερο κύκλο εσωστρέφειας με μη αναστρέψιμες πλέον συνέπειες. Σε τόσο ακραίες καταστάσεις όπως αυτές που ζούμε τα τελευταία χρόνια, χρειάζεται ηρεμία και καθαρό μυαλό από όλους. Έχουν χαθεί πολλά πράγματα, τουλάχιστον ας μας μείνει η αξιοπρέπεια. Μπράβο. Το τελευταίο κομμάτι είναι σωστό, είναι πολύ ενισχυτικό. 472, είμαι περήφανος που σε έχουμε ακροατή και που σε γνώρισα. Και που σε γνώρισα. Μπράβο στο παλικάρι. Έτσι. Μπράβο, γιατί πρόσεξε. Ενώ είπα ότι πάρα πολλοί προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν πολιτικά, ο συγκεκριμένος δίνει όλες τις εκφάνσεις χωρίς καμία πολιτική παρέμβαση στα λεγόμενά του. Και καταλήγει στο πιο ανησυχητικό από όλα. Και να πω στον Αντώνη, από την Κατερίνη, στο γιατί βγήκε. Ο 951 λέει στο Μίκη ήταν ακτιβιστική ενέργεια. Για το σπίτι, ότι ήταν, το σπίτι του. Πιάνω πώς το λέει. Πιάνω πώς το λέει, μωρέ. Ότι εντάξει, ιδεολογικά τώρα. Ηρωνικά, ναι, ή κανονικά το λέει το παιδί. Το λέει ηρωνικά. Το λέει ηρωνικά, μωρέ. Το λέει ηρωνικά. Ναι. Κλείνουμε. Εντάξει. Αντώνη, τον ψήφισε τον Μπουτάρη πάρα πολλοί κόσμος γιατί έχει την αισθητική του και τον πολιτισμό του. Το ψήφισε για να φύγουν. Και έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και κάνει για τον πολιτισμό. Για να φύγουν οι προηγούμενοι. Και για να φύγουν και οι προηγούμενοι, η τρύπα ήταν 41 εκατομμύρια ευρώ. Φτιάχνεις ένα καινούριο Λονδίνο και πολύ πιο όμορφο. Εδώ. Κλείνουμε με Βασιλική Ρετσίνα. Αυτός του ΠΑΟΚ δεν ήταν. Από Μεσημβρία είναι ο ποιητική. Αυτός δεν είναι του ΠΑΟΚ, το χάντμπολ. Ο Αντώνης Σαολίδης. Αυτός δεν είναι. Ναι. Ήταν στους επίσημους, Τι τον δείχνεις έτσι. Πώς να τον δείξω για να τον δεις. Ναι, ρε, τι το κάνεις, δεν βλέπει ο κόσμος και νομίζω ότι. Εγώ λέω, εγώ είπα αυτός του ΠΑΟΚ δεν ήταν ο που του χάτω. Τι είπα, ότι κάνει, ότι αυτός που βαράει. Ραδιόφωνο κάνεις. Ναι, βρες το ραδιόφωνο. Ωραία, αυτός με το κουστούμι και το ακουστικό που είναι δίπλα στο μπουτάρι του ΠΑΟΚ δεν ήταν ο Αντώνης Ρόντερ. Ναι, ρε, επειδή δεν βλέπει ο κόσμος. Αντιδήμαρχος Σικιών. Μέλος του ΠΑΣΟΚ. Δεν είπα αυτός που χτυπάει, ρε παιδιά. Βασιλική Ρετσίνα, λοιπόν, σουβλάκι. Για λουκάνικα πανσέτη μπιφτέκια, δυτικά στην Ευκαρπία 23-16-88-552. Injection service για να ρυθμίσει και να ελέγξει και να επισκευάσει βενζινοκινητήρα από όλου 18 στην κάτω Τούμπα. Και Petit Palais από το πρωί μέχρι το βράδυ
για πίτσες, για καφέ, για κρασί. Δες αυτό, πώς βάλετε το τζάμι. Άστο ρε, και είναι η γυναίκα μπροστά. Η γυναίκα είναι τρομακτικά ψύχρεμη. Η γυναίκα είναι ηρωίδα. Ζητώ συγγνώμη, ξεχνώ το επίθετο. Νομίζω ότι είναι κυρία Γούλα. Νομίζω. Είναι, όχι, είναι ψύχρεμη. Κλείσε. Είναι τέρας ψυχραιμίας. Κλείσε. Δεν φεύγει και μένει εκεί η γυναίκα ψύχρεμη, ανέκφραστη. Η ηρωίδα η γυναίκα. Η ηρωίδα. Λοιπόν, για να καθαρίσω. Από την υπέροχη ποικιλία την οποία απόλαυσα στην βάφτιση της Μαρίας Τσαλτίδου, σήμερα θα παραγγείλω από τα Πιπερών φακές. Να. Έτσι, από το σύγχρονο μαγειρίο Πιπερών στην Γεωργίου Παπανδρέου, πρώην Ανθέων 25. Τηλέφωνο για delivery από το Πιπερών 2310-868-868. Χρήστος Κιώστα και σήμερα μαζί μας, λέμε αντίο στον Χάρη Κλίν. Καλό ταξίδι, Εράστιο. Καλή δύναμη στους δικούς του που μένουν πίσω. Περιττό να πω ότι θα είναι παρέα με τον γιο του τον Νίκο για να σκαρώνουν ταινίες, σκετσάκια και stand-up comedy με ανοιχτό μυαλό, με χιούμορ και με ανατρεπτικότητα.